Στην τελική ευθεία η λήψη αποφάσεων για την επιμέλεια της μικρής Λιδίας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το ενός έτους κοριτσάκι, την επιμέλεια του οποίου διεκδικούν τόσο οι γονείς του πιλότου, όσο και της αδικοχαμένης Καρολάιν. Όλες οι εξελίξεις και απευθείας συνδέσεις. Αποκλειστικό της εκπομπής. Ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Καρολάιν στέλνει το μήνυμά του μέσα από τη φυλακή. Σοκαρισμένη η Εκκλησία από την πρωτοφανή επίθεση με βιτριόλι αρχιμανδρίτη κατά 7 Μητροπολιτών στη Μονή Πετράκη. Αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο ο ιερομόναχος. Τι απαντά ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων στην εκπομπή στους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου κληρικού. Αποστολή στην Κοζάνη, απευθεία σύνδεση με τα δικαστήρια. Ξεκινά η δίκη για τον θάνατο του 5χρονου Στάθη από επίθεση Ροτβάιλερ ανήμερα το Πάσχα του 2016. 5 χρόνια μετά η μητέρα του σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση αναζητά απαντήσεις για την απώλεια του γιού της εν αναμονή της κρίσιμης κατάθεσης του γιατρού που διαχειρίστηκε το περιστατικό στο νοσοκομείο. Απίστευτο, 91χρονος κατηγορείται πως αποπειράθηκε να βιάσει 50χρονη που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στο σπίτι του στο Βόλο. Πως περιγράφει αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής μας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε η γυναίκα που κατέθεσε μήνυση εναντίον του ηλικιωμένου συνταξιούχου αστυνομικού. Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα για τον επιχειρηματία της περίφημης ταβέρνας Κρητικός που φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του αφήνοντας πίσω σημειώματα προς την οικογένειά του. Το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα που ετοίμαζε, η ξαφνική εξαφάνισή του και οι τελευταίες του επαφές. Τι λένε για τον πολύ αγαπητό επιχειρηματία στενή του φίλη, τι αποκάλυψε η ιατροδικαστική έκθεση. Όλο το ρεπορτάζ. Το bullying που βίωσε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης έγινε παράσταση με την καλλιτεχνική υπογραφή του Μαυρικίου Μαυρικίου. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, μουσικός και παραγωγός μιλάει για τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει στο σχολείο και προχωρά σε αποκαλύψεις για την απόπειρα βιασμού που υπέστη και τον σημάδεψε για πάντα. Το μαγικό ταξίδι στις Ποράδες συνεχίζεται και σήμερα. Ο Σπύρος Σιγούρος με την κάμερα της εκπομπής κάνει βουτιά στα κρυστάλλινα νερά της Σαλονίσου και μας δίνει μια καλοκαιρινή ανάσα από την σπάνια ομορφιάς παραλία του Κοκκινοκάστρου. Σε απευθεία σύνδεση με το Ρέθυμνο, η αγαπημένη μαγείρισα των Κρητικών και όχι μόνο, Εύα Παρακεντάκη, μας ετοιμάζει σπιτική τυρόπιτα εξπρές με 6 υλικά σε 3 μόνο λεπτά. Μεσημέρι, Άγγελος Διονυσίου, λατρεμένος φίλος, πάντα όταν τον συναντούσα τον πείραζα και του λέγα παραπονό μου. Ο Άγγελος ξέρει αυτός, έχουμε ένα inside joke που λέω, εσωτερικό αστείο Τένια Μακρύ, που πάντα τον πείραζα γιατί αυτό το τραγούδι κάπου το τραγουδούσε. Έτσι. Καταλαβαίνεις. Βεβαίως. Σ' αγαπώ πολύ, Τένια μου, καλώς και μας ήρθες. Ευχαριστώ, τα θέματα πάρα πολλά, τα είδες στην αρχή της εκπομπής. Κλείνουμε δύο. Φαντάζομαι να τα προλάβουμε. Πάντα κάτι πετάμε έξω, Σπύρο Χαριτάτο. Ναι, το τραγούδι που το αφιερώνεις εσύ ή ποιος το αφιερώνει? Όχι, εγώ αυτό δεν το αφιερώνω πουθενά. Ο Άγγελος Διονυσίου το αφιέρωνε. Άστα αυτά κάποια τώρα. Κάποια στιγμή τον φέρνει πιανού... στον καναπέ, θα το πει. Ζηνά μας, όχι σε εμάς, στο κοινό σου. Πες μου, ποιανού ιδέα ήταν αυτό το τραγούδι? Δικιά μου. Άστα αυτά. Πες μου τι έγινε στη σύσκεψη, στο καμαρίνι. Όχι, δικιά μου ιδέα, Στέργιο Σαμαρτζή. Και στο αφιερώνω, δώστε το λίγο δυνατά. Δώστο. Η παρέα μας σήμερα είναι η Δήμητρα Παπαθεοδόρου. Κάπου τη συνάντησα τη Δήμητρα, μου άρεσε πάρα πολύ ο λόγος της, νομικός. Και μάλιστα είπα στη Δήμητρα, Δήμητρα δεν τα παρατάς όλα, να έρθεις στην τηλεόραση μαζί μου. Και μου λέει η Δήμητρα, μετά όταν είδα έχει 2 παιδιά, γιατί είναι έξω από εδώ, λέω καλά Δήμητρα δεν γίνεται, αλλά μπορείς να μας έρχεσαι καλεσμένη. Τι κάνεις Δήμητρα?
Είμαι πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Και εγώ πάρα πολύ. Δίναμε πώς φαίνεται ότι η κυρία Παπαθεοδωρού είναι έξω από τα νερά της, γιατί όταν την παρακολουθήσαμε και από κοινού, συγκεκριμένη εκδήλωση. Α, μπράβο! Βέβαια, γιατί. Θεοδότα. Η κυρία Παπαθεοδωρού μαζί με μια ομάδα εξαίρετων ποινικολόγων δικηγόρων είχαν την υπόθεση της Θεοδότας Αϊβάζη από τις υποθέσεις που θα συζητιέται στα ποινικά πεδία για πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν εκεί και ήταν ως αυτή η προσωπικότητα που βγάλετε και Παπαθεοδωρού. Είδατε, έβγαλα και Σαρδάμ. Λοιπόν, εδώ θα είναι πιο χαλαρά μαζί μας. Είστε έξω από τα νερά σας, αλλά με την παρουσία σας θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά, Τένια μου, είναι αυτό το δικό μου που πήγαινα σε χώρους και σπινθυροβόλιζε το βλέμμα μου όταν έβλεπα ανθρώπους που κάνουν για την τηλεόραση. Το ίδιο ένιωσα για τη Δήμητρα. Ήταν και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί την είδα στο μακιγιάζ και μου έκανε εντύπωση σαν παρουσία. Και όταν ήρθα εδώ, τη συστήθηκα και μου λέει δικηγόρος. Λέω δικηγόρος, περισσότερο ηθοποιός μου κάνει. Λοιπόν, Δημητρούλα μου, να είσαι καλά. Έχει έρθει και ο σύζυγος εδώ. Να στείλουμε την αγάπη μας και τα φιλιά σου στη δική σου γενέτειρα που είναι. Η Λαμία. Η Λαμία. Στη Λαμία, λοιπόν. Στη Φθιωτική Γη, λοιπόν. Έτσι, μπράβο. Και επειδή σήμερα τα θέματα είναι πάρα πολλά και δύσκολα. Καρολάιν, επιμέλεια. Ο Μητροπολίτης, ο Σεβασμιότατος Βερίας, μιλά στην εκπομπή μας, Παντελεήμων, και είναι μεγάλη μας τιμή, αποκλειστικά στην εκπομπή. Δεν έχει μιλήσει πουθενά άλλου. Δεν έχει μιλήσει πουθενά και μιλά στο Στρατή Λιμνιό. Θα τα πούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο και πραγματικά για το Ροτβάιλερ που κατασπάραξε ένα πεντάχρονο αγόρι σε απευθείας συνδέσεις. Μιλάει η μητέρα, η αγάπη. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Αλλά επειδή είναι Παρασκευή και θέλω τις Παρασκευές έτσι να σας ξεκινάμε κάπως, να μην σας πιάνω από το λαιμό. Ο Σπύρος Σιγούρος βρίσκεται στην Αλόνισο και θα μας αποχαιρετήσει από εκεί σήμερα στο ταξίδι των Σποράδων. Έχουμε και μια Σκύρο που θα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Σπύρο, καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι, Ζήνα μου, καλό μεσημέρι από την Αλόνισο. Πανέμορφη, φιλόξενη πολύ. Και βέβαια, εσύ αφιέρωσες ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Άγγελου Διονυσίου. Εγώ σας αφιερώνω αυτή την πολύ όμορφη εικόνα από την παραλία του Κοκκινοκάστρου. Αυτή είναι η εικόνα της παραλίας. Είμαστε εν πλώ, είμαστε σε κίνηση μαζί με τον καπετάνιο μας εδώ, τον Αδάμ, και την Μαρία την Αγάλου, που είναι της τουριστικής προβολής του Δήμου. Σας δείχνουμε λοιπόν αυτό το υπέροχο τοπίο. Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά από την ομορφιά που μπορεί κανείς να αντικρίσει σε αυτή την πολύ όμορφη παραλία και φυσικά με την κάμερα του Γιάννη του Ποδόγυρου που πολύ γενναιόδωρα σας δείχνει την παραλία. Στο βάθος μπορείτε να δείτε. Καλό είναι να βλέπουμε την παραλία, Γιώργο, άσε με μένα. Σαν παραλία είμαι και εγώ με το θαλασσί που φοράω. Αλλά δώστε εδώ την παραλία, γιατί το Κοκκινόκαστρο είναι μια από τις ωραιότερες παραλίες της Αλονίσου. Μαζί με πολλά που θέλω να ακούσω τη Μαρία Αγάλου να μας ξεναγεί στον τόπο. Διότι Αγάλου είναι όνομα βορειοσποραδίδικο που λέω εγώ. Έχουμε και στη Σκόπελο Αγάλο. Παραδοσιακό, έτσι. Έτσι. Πάμε, Μαράκι μου. Είναι και ιστορικό και παραδοσιακό όνομα. Καλημέρα και από εμάς. Βρισκόμαστε εν πλώ. Όπως βλέπετε και εσείς στις εικόνες σας, σας δείχνουμε. Παίρνετε μάλλον μια μικρή γεύση από τις παραλίες και τις ομορφιές του νησιού μας. Είσαστε ευπρόσδεκτοι και φυσικά σας περιμένουμε το καλοκαίρι. Έχετε ξανακάνει ρεπορτάζ. Ένα από τα δυνατά σημεία του νησιού είναι το μουσείο, το υποβρύχιο μουσείο που άνοιξε πέρυσι σε πιλωτικό επίπεδο για τους λάτρεις της κατάδυσης. Φαντάζομαι ότι έχουμε και πλάνα από το μουσείο, παρακαλώ, στο κοντρόλ να το δούμε. Βεβαίως. Έτσι, βεβαίως, μπράβο. Βεβαίως. Είναι το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο. Χρονολογείται από το 425 π.Χ. Στα μπάρια του αριθμού σε 3 με 4.000 αμφορείς και είναι ένα σκάφος που πραγματικά αξίζει να δει ο επισκέπτης είτε με τη μέθοδο της εικονικής πραγματικότητας, αν δεν είναι δίτης, αυτοδίτης, ή κάνοντας κατάδυση στο ναυάγιο με κάποια από τα γραφεία που ασχολούνται με την κατάδυση. Έτσι κι αλλιώς, Ζήνα, ο βυθός της Αλονίσου είναι πλούσιος. Εμείς βλέπουμε την παραλία του Κοκκινοκάστρου, αλλά προηγουμένως στο βάθος, είδατε προηγουμένως και τον Τζορτζ Γιαλό. Επίσης πολύ ωραία παραλία, με ένα θαύμα της φύσης, πραγματικά το καταπράσινο τοπίο που είναι από πάνω, το οποίο πριν πολλά χρόνια είχε καεί από πυρκαγιά και τελικά αποκαταστάθηκε, Μαρία. Μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα υπήρχε μια φυσική αναδάσωση. Φυσικά 30 χρόνια μετά δεν μπορεί ο επισκέπτης να καταλάβει. Θα βλέπουμε τα πλάνα, παρακαλώ, μπροστά στο κοντρόλ. Τότε. Και αυτό είναι
και ένα από τα κομμάτια που μας κάνει να είμαστε και λίγο διάσημοι. Το φυσικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τα κρυστάλλινα και καθαρά νερά που υπάρχουν στην Αλόνισο είναι κατά κάποιο τρόπο το σήμα κατατεθέν και αυτό που όλοι οι επισκέπτες αγαπούν. Εμείς βλέπουμε και τον Γιώργο Σόμπολο που... Σπύρο. Είναι δύσκολο, εδώ πέρα. Είναι δύσκολο το σημείο μετάδοσης. Έχει διακοπεί η δική μου σύνδεση προφανώς και δεν ακούω τη Ζήνα. Αν θέλετε, να πω λοιπόν Σπύρο μου, ότι εμείς βλέπουμε πλάνα στα οποία είχε έρθει και ο Γιώργος Όμπολος το προηγούμενο διάστημα και έχουμε δείξει κάποια θέματα της Αλονίσου. Όμως δεν γινόταν να πάμε στις Ποράδες όπως πήγαμε Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Και επειδή το τελευταίο διάστημα η Αλόνισος ακούγεται μόνο για το θέμα της Caroline και όλο αυτό το στιγερό έγκλημα, και να μην δείξουμε αυτό το υπέροχο νησί που μεγάλωσε και η Caroline και πολλοί κάτοικοι εκεί του νησιού, όπου υπάρχουν έτσι και θαλάσσιο πάρκο υπάρχει και μουσείο που βλέπω τώρα επιτέλους τα πλάνα από το κοντρόλ. Αργήσαμε αλλά τα πετύχαμε. Τώρα βλέπουμε και τις φώκες, βλέπουμε και ζωντανή σύνδεση. Να ευχηθούμε στον κόσμο να ταξιδέψει αυτό το καλοκαίρι, να πάει και στην Αλόνισο, να πάει σε όλα τα νησιά και να απολαύσει αυτά τα μαγικά τοπία των σποράδων που είναι κατά πράσινο και συνδυάζει το πράσινο με το γαλάζιο του ουρανού και τη θάλασσα. Γεια στο στόμα σου, λένε τώρα στην Αλόνισο οι κάτοικοι. Σου λέει δεν είμαστε μόνο το έγκλημα. Είμαστε ένα υπέροχο νησί, ένας μικρός επίγειος παράδεισος που πρέπει να είναι επισκέψιμο σε όλες τις ηλικίες, σε όλους. Άρα λοιπόν, εκφράζοντας με το δικό μας τρόπο τη φωνή των κατοίκων, λέμε ναι, η Αλόνισος είναι υπέροχη, είναι φιλόξενη, είναι ένας μικρός επίγειος παράδεισος. Δεν είναι μόνο για να πρωταγωνιστεί στα δελτία ειδήσεων ή σε μια αρνητική επικαιρότητα. Αυτό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε σημείο της χώρας, του πλανήτη, έτσι, αυτά συμβαίνουν. Αλλά η Αλόνισος είναι πάντα η όμορφη Αλόνισός μας. Έτσι. Λοιπόν, Σπύρο, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλεις να πεις για την Αλόνισο και να σας αποχαιρετήσω. Μια τελευταία κουβέντα. Αυτό εισέπραξα και εγώ που λέει ο Σπύρος, μπαίνοντας στα καταστήματα με ένα χαμόγελο μας υποδέχτηκαν όλοι οι άνθρωποι και να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και το Paradise Hotel που μας φιλοξένησε αυτές τις δύο ημέρες εδώ στην Αλόνισο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο μου, μαράκι μου. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Φιλάκια πολλά. Για να έρθετε όποτε θέλετε. Έτσι, μπράβο, μαράκι μου. Φιλιά πολλά. Εν πλώ, λοιπόν, με αυτά τα υπέροχα κατά γάλανα νερά. Θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα πάρουμε την επικαιρότητα με τη σειρά. Είπαμε να σας χαλαρώσουμε, να σας δώσουμε αυτό το απέραντο γαλάζιο μετά τις διαφημίσεις. Τελική ευθεία η λήψη αποφάσεων για την επιμέλεια της μικρής Λιδίας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, το ενός έτους κοριτσάκι, την επιμέλεια του οποίου διεκδικούν τόσο οι γονείς του πιλότου, όσο και της αδικοχαμένης Caroline. Όλες οι εξελίξεις και απευθείας συνδέσεις. Αποκλειστικό της εκπομπής. Ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Caroline στέλνει το μήνυμά του μέσα από τη φυλακή. Ξεκινά η δίκη για τον θάνατο του 5χρονου Στάθη από επίθεση Ροτβάιλερ ανήμερα το Πάσχα του 2016. 5 χρόνια μετά η μητέρα του σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση αναζητά απαντήσεις για την απώλεια του γιού της εν αναμονή της κρίσιμης κατάθεσης του γιατρού που διαχειρίστηκε το περιστατικό στο νοσοκομείο. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις, 212-212-7350-51, τα τηλέφωνα της εκπομπής, τα social media, ο Στέργιος Σαμαρτζής, και πάμε να πάρουμε ουσιαστικά την εκπομπή από την αρχή τώρα, μετά το ταξίδι μας στην Αλόνισο, για καλό λόγο την πρώτη φορά. Τώρα έχουμε να πούμε περισσότερα. Να δω λοιπόν ο Γιώργος Μουκάνης ποιους μου έχει σε απευθεία σύνδεση, ώστε να τους καλωσορίσω σωστά. Ο Γιώργος Όμπολος είναι στην παρέα μας, ο Δημήτρης Μαρέδης, η Άρια Καλύβα και η Ρία Τσοχαντάρη, καθώς έχουμε μια εικόνα από το τι θέλει να μεταφέρουμε ο πιλότος μέσα από τις φυλακές. Να πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά και να δούμε τι γίνεται με την επιμέλεια του παιδιού, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα, αλλά και τι λέει ο πιλότος. Δίνω τον πρώτο λόγο σε σένα, Πέτρο μου. Καλώς μας ήρθες. Να είσαι καλά. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι αυτό το οποίο λέγαμε και χθες ουσιαστικά από την εκπομπή, ότι υπάρχει μια πλήρης διάσταση. Ενώ στην αρχή φαίνεται ότι δύο οικογένειες είχαν βρει μια κοινή συνισταμένη σε ό,τι αφορά την επιμέλεια του μόλις 11 μηνών βρέφους, αυτό το οποίο προκύπτει τα τελευταία 24 ώρα Ζήνα είναι το γεγονός ότι υπάρχει διάσταση. Δηλαδή, ναι, μεν η οικογένεια του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου ζητεί και λέει ότι θα πρέπει να προχωρήσουν σε κάποιο είδους συνεπιμέλεια, δηλαδή το παιδί να μένει μέχρι τον Απρίλιο στην Αθήνα και συνέχεια να πηγαίνει στην Αλόνισο. Κάτι το οποίο βέβαια είναι δύσκολο, πρέπει να πούμε, για
πραγματικούς λόγους. Από την άλλη, όμως, η οικογένεια της Καρολάιν, και είναι αυτό το οποίο μας είπε και ο κύριος Χαρμάνης στην εκπομπή, ζητεί την πλήρη επιμέλεια. Δηλαδή, λέει και υποστηρίζει ότι το παιδί θα πρέπει να μεταφερθεί στην Αλόνισο, να μεγαλώσει σε ένα πιο υγιές, σε ένα πιο, αν θέλεις, καλό περιβάλλον, ήσυχο περιβάλλον, μακριά από την οικογένεια του, καθομολογεί Ανδράστη. Και όλα αυτά είναι κάτι τα οποία θα δούμε το τι ακριβώς θα αποφασίσει επειδή η εισαγγελία. Επειδή έχουμε και τη Δήμητρα Παπαθεοδόρου που είναι νομικός, αλλά και την Τένια Μακρύ, θα κάνουμε μια κουβέντα, Τένια μου, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το παιδί. Δώστε μου όμως, Γιώργο μου, κάνει όλη την παρέα και θέλω καθόλου αυτό τη διάρκεια οποίο... να βλέπω και την παρέα. Γιώργο αυτό... μου, Δημήτρη, τι λέει το ρεπορτάζ, τι λέει ο κύριος Χαρμάνης, ο δικηγόρος λοιπόν, της οικογένειας της Καρολάιν. Τα πράγματα από την αρχή. Τελευταία φορά που επικοινώνησαν οι δύο μητέρες, μέχρι στιγμής μόνο οι δύο μάνες επικοινωνούν μεταξύ τους, να πούμε, ήταν προχθές το βράδυ γύρω στις 9. Είχαν το τελευταίο τηλεφώνημα, συμφώνησαν ότι διαφωνούν αναφορικά με την υπόθεση της επιμέλειας της μικρής Λιδίας. Άρα, συνομίλησαν οι δύο πεθερές μεταξύ τους. Ακριβώς. Δεν το είχα καταλάβει αυτό. Άρα ήρθαν σε επαφή. Ήρθαν σε επαφή, ήταν καθημερινή επαφή. Η τελευταία τους επαφή ήταν προχθές στις 9 το βράδυ. Έγινε ένα τηλεφώνημα από την πλευρά των γονιών του Μπάμπη. Η μητέρα μίλησε με την άλλη μητέρα και ουσιαστικά ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους και οι δύο πλευρές να καταθέτουν αίτηση για την επιμέλεια της μικρής Λιδίας. Όπως όλοι ξέρουμε, η μία πλευρά θέλει την αποκλειστική επιμέλεια, αυτή της Αλονίσου, των γονιών της Καρολάιν, και η άλλη πλευρά θέλει ουσιαστικά την από κοινού επιμέλεια 6 μήνες εδώ, 6 μήνες στην Αλόνη. Συνομίλησες καθόλου με τον κύριο Χαρμάνη, σου είπε, γιατί εγώ χθες είχα μια συνομιλία, μου είπα να μένετε ενδεχομένως σήμερα, γύρω στις 12.30 η απόφαση. Είναι πολύ πιθανό, Ζήνα μου, όντως σε λίγη ώρα να έχουμε απόφαση. Δεν αποκλείεται βέβαια να έχουμε και τη Δευτέρα. Ας είμαστε επιφυλακτικοί, περιμένουμε να δούμε από λεπτό σε λεπτό. Δημήτρη, ο κ. Χαρμάνης θα μεταβεί αύριο στην Αλόνισο. Να πούμε, ναι, παρακαλώ. Όχι, Δημήτρη, καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί οι δικές μου πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ λένε ότι ενδεχομένως να υπάρχει απόφαση σήμερα, αλλά υπάρχει μία πιθανότητα να τραβήξει αυτή η διαδικασία σε μάκρος χρόνου και υπάρχει πιθανότητα, όπως μου λέγανε χαρακτηριστικά, να αναγκαστούμε να φτάσουμε μέχρι και την Τρίτη. Έτσι, δηλαδή. Είναι τα επόμενα 24 ώρα εκείνα τα οποία θα κρίνουν τα πάντα σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Ακριβώς. Άρια, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι επιπλέον που αφορά στο ρεπορτάζ σε σχέση με αυτό, γιατί μετά στο αστυνομικό έχουμε πολλά, γιατί προσπαθούν να εμπλέξουν δύο ιστορίες που, και αυτή που θα ακολουθήσει το θεματολόγιο της δικής μας εκπομπής. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν σε αυτό το σημείο θέλεις κάτι να προσθέσεις. Πριν βάλω εδώ και την κυρία Παπαθεοδόρου και την κυρία Τένια Μακρύ στην κουβέντα. Αυτό που θέλω να σου πω, Ζήνα, καλό μεσημέρι κιόλας, είναι το ότι για τους αστυνομικούς η υπόθεση αυτή έχει κλείσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να ψάξουν. Αυτό που θέλουν, αυτό που διευκρινίζουν, είναι αυτό που έχουν αναφέρει και στη δικογραφία. Δεν υπάρχει εμπλοκή τρίτου προσώπου ξεκάθαρα. Γιατί δεν υπάρχει εμπλοκή τρίτου προσώπου? Γιατί το λες αυτό, Άρια? Δεν μπορεί, έχει κλείσει ο φάκελος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η αστυνομία σταματά ποτέ την έρευνα. Σε βλέπω πολύ ξεκάθαρη σε αυτό. Μια έρευνα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είμαι ξεκάθαρη, όταν πάει κάποιος και πάει, ότι... με πήρε με ένα τηλέφωνο και μου είπε αυτά. Δεν ξέρω. Λέω. Ξεκάθαρη και απόλυτη σε αυτά τα πράγματα. Γιατί έχουμε ρωτήσει στους αστυνομικούς. Υπάρχει μια παραφιλολογία όλες αυτές τις ημέρες περί εμπλοκής τρίτου προσώπου. Όμως αυτό το οποίο τονίζουν οι αξιωματικοί των ανθρωποκτονιών είναι ότι για μας η υπόθεση ουσιαστικά έχει κλείσει. Δεν υπάρχει, ξεκάθαρα το διευκρινίζουν, εμπλοκή τρίτου προσώπου. Είναι κάτι άλλωστε το οποίο το έχουν αναφέρει και στη δικογραφία. Υπάρχει ειδική παράγραφος για την εμπλοκή τρίτου προσώπου που λέει ξεκάθαρα ότι δεν προκύπτει συμμετοχή. Άλλωστε και μέσα από το σπίτι δεν έχουν βρει στοιχεία που να δείχνουν δεύτερο άτομο και όπως μας λένε στις περιπτώσεις αυτές προκύπτει εμπλοκή. Είτε σε περίπτωση συνεργού, είτε σε περίπτωση ηθικού αυτούργου. Δεν προκύπτει λοιπόν κάποιος να βοήθησε το Χαράλαμπο Αναγνωστόπουλο να σκοτώσει την Καρολάιν. Δεν προκύπτει ούτε κάποιος να του έδωσε την εντολή να σκοτώσει τη σύζυγό του. Είναι λοιπόν ξεκάθαρη. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει δύο υποθέσεις που μου λες, δεν συνδέονται. Θα τις πάρουμε τις δύο υποθέσεις για να καταλάβει και ο κόσμος. Να ολοκληρώσω. Συγγνώμη. Για να θα τις πούμε τις δύο υποθέσεις, να πούμε και τη δεύτερη και μετά θα επανέλθουμε σε αυτό. Άρια, έλα, πέτα. Αυτό το οποίο θέλω να πω, έτσι συμπληρώνοντας το ρεπορτάζ της Άριας, είναι προφανές ότι έχει κλείσει η υπόθεση ό,τι αφορά το αστυνομικό σκέλος. Υπάρχει όμως μια ανάκριση η οποία είναι ανοιχτή.
Όπως έχουμε πει, τον Φάκελο τον έχει ο ανακριτής ο κύριος Παναγιώτης Παναγιώτη, ο οποίος θα κάνει όλες τις ανακριτικές πράξεις. Ενδεχομένως λοιπόν, αν εισέλθουν νέα στοιχεία στο φάκελο της δικογραφίας, γιατί πρέπει να σου πω ότι εν εθέτω χρόνο θα αρχίσει ο κύριος ανακριτής να καλεί και τους πρώτους μάρτυρες οι οποίοι θα καταθέσουν. Ενδεχομένως λέω λοιπόν, μπορεί ο ανακριτής να ζητήσει περαιτέρω πράξεις ανακριτικές. Και να διευρυνθεί έτσι, και να διευρυνθεί αυτή η έρευνα. Το γεγονός ότι έχει σταματήσει η έρευνα από την αστυνομία, γιατί έχει φύγει η δικογραφία, έχει πάει στον ανακριτή, δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει η έρευνα γενικότερα. Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Η ανάκριση είναι ανοιχτή και είναι προφανές ότι αν υπάρχουν νέα στοιχεία, ο ανακριτής θα ζητήσει με παραγγελία του να γίνουν συγκεκριμένες δικονομικές ενέργειες. Ναι. Η άρση απορρίτου του συγκεκριμένου άνδρα έχει γίνει, γιατί όνομα και επίθετο Άρη, άμα ξέρω. Έχει το προηγούμενο διάστημα εικόνα του κάνει το γύρο του κόσμου και του διαδικτύου. Δεν είναι όμορφο πια να τον κρύβεις όταν τον έχεις δείξει το προηγούμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε τους κανόνες. Η άρση απορρίτου είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω εγώ αν έχει γίνει αυτή ούτε η ενέργεια. Ούτε και εγώ έχω μια τέτοια ενημέρωση. Δεν ξέρω αν. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω η Άρη αν γνωρίζει και το τι ακριβώς έχει συμβεί και με το τηλέφωνο, το οποίο προφανώς έχει κατασχεθεί μετά τη σύλληψη του καθομολογία Ανδράστη. Έχει κατασχεθεί το τηλέφωνο, έχουν γίνει έρευνες από τα εγκληματολογικά της δικαστήρια της Ελλάς και ό,τι υλικό υπήρχε έχει μπει μέσα στην δικογραφία. Από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο Πέτρος, η υπόθεση έχει πάει στον ανακριτή και είναι πλέον στην ευχέρεια του ανακριτή, αν υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να ψαχθούν, να δώσει εντολή στους αστυνομικούς να τα ψάξουν. Όμως, τυπικά, επαναλαμβάνω, για τους αστυνομικούς των ανθρωποκτονιών, η υπόθεση έχει κλείσει. Να ακούσω λίγο τη Ρία Τσοχαντάρη πριν την αποδεσμεύσω για να μας δώσει τροφή για κουβέντα τόσο με την κυρία Παπαθεοδόρου όσο και με την Τένια Μακρύ. Ρία μου, είχες την ευκαιρία μέσω του δικηγόρου να έχουμε έτσι ένα μήνυμα του πιλότου μέσα από τη φυλακή. Ακριβώς, Ζήνα. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Έχουμε ένα αποκλειστικό μήνυμα που στέλνει μέσα από τη φυλακή ότι ο 33χρονος πιλότος, ο καθομολογίαν δολοφόνος της άτυχης Caroline. Εθέσαμε πολλά ερωτήματα, ωστόσο θα μεταφέρουμε μόνο όσα μας επιτρέπονται στον αέρα της εκπομπής από τα λόγια του πιλότου μέσα από τη φυλακή. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν μαζί του, βέβαια παλιότερα. Μιλούσαμε λίγες ώρες μετά το στιγερό έγκλημα. Δεν ξέραμε ότι είναι ο δολοφόνος της Caroline. Πάντως, Ρία, αυτά που μιας και σε έχω τώρα κοντά μου, μπορούμε να το πούμε αυτό. Όσο ήταν έξω και το πρόσωπό του έπαιζε με τις φωτογραφίες της Caroline, καθώς ήταν ο σύζυγός της και έκαναν οι φωτογραφίες στο γύρο του διαδικτύου, το έστελνε σχεδόν καθημερινά μηνύματα και σου απαντούσε πάλι πάντα με ευγένεια, λέγοντάς ότι όταν έχει νεότερα και συνέντευξη θα δώσει και πολλά περισσότερα θα σου πει. Ακριβώς, Ζήνα, και πραγματικά όλοι πέσαμε από τα σύννεφα, όλο το Πανελλήνιο, αν μου επιτρέπεις, σε αυτό το θέατρο που έπαιζε ο 33χρονος πιλότος, γιατί μας απαντούσε όντως καθημερινά σε όλα τα μηνύματα και μας έδινε και πληροφορίες για το πώς πάνε οι έρευνες της αστυνομίας, Ζήνα. Χαμογελάς, αλλά είναι αλήθεια. Η Άρια τα έχει όλες του τις απαντήσεις και ο Στρατής Λιμνιός απαντούσε. Για να καταλάβετε πόσο χειριστικός λοιπόν ήταν αυτός. Όχι μόνο εμείς, Ζήνα. Όλη η δημοσιογραφική πιάτσα έχει απαντήσει σε αυτό ανθρώπου, γιατί μίλαγε με όλους. Ενώ υποτίθεται ότι είχε το δράμα του και το πένθος του, ήταν βυθισμένο στη μαύρη θλίψη, φρόντιζε να κάνει και δημόσιες σχέσεις με τα κανάλια και τις εφημερίδες. Ναι, Άρη, γιατί τον ενδιαφέρει βέβαια και η εικόνα την οποία έχει προς τα έξω. Έτσι, και η εικόνα κυρίως. Την οποία είχε προς τα έξω. Κυρίως. Τώρα, Τένια μου, θα μας τα πεις αυτά, γιατί κάτι είπες και παραφράστηκε κιόλας λίγο αυτό που είπες. Mm-hmm. Εντάξει, θα τα πούμε, Τένια. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι σου ζήτησε να μεταφέρουμε ο πιλότος και από εκεί και πέρα, Ρία, να κάνουμε όλοι μαζί την κουβέντα. Παρακαλώ. Θρηνώ για ό,τι έχει συμβεί. Κατέστρεψα την οικογένειά μου και έχασα τα πάντα. Αναμένω την εξέλιξη της διαδικασίας για την μικρή. Το μόνο που επιθυμώ πραγματικά είναι να γίνει το καλύτερο για το παιδί μου. Λυπάμαι και η συγγνώμη μου είναι πραγματική. Τένια μου γλυκιά, λυπάται και η συγγνώμη του είναι πραγματική. Αυτά είπε στην Ρία για να μεταφέρει στο τηλεοπτικό κοινό. Σε άκουσα να λες ότι πρόκειται για μια φυσιογνωμία. Πώς την χαρακτήρισες? Τη χαρακτήρισα, συγγνώμη, ως γοητευτική.
ότι ο άνθρωπος αυτός παρουσιάζει μια εγωιτευτική προσωπικότητα. Δηλαδή, ποια είναι η εγωιτευτική προσωπικότητα? Είναι εκείνη η οποία κάνει οτιδήποτε για να τραβήξει τα μάτια του κόσμου επάνω του, να προβάλλει τον εαυτό του, να σαγηνεύσει το περιβάλλον, δηλαδή να τον λυπηθεί το περιβάλλον και να αποκτήσει, αν το θέλεις, ένα κοινό το οποίο θα τον θεωρήσει ως ότι είναι το θύμα της ιστορίας, άρα ότι αυτός εξαγνίζεται. Το γεγονός ότι γράφει τέτοιου είδους μηνύματα από τη φυλακή. Να φανταστώ, Τένια μου, ότι το είπες γοητευτική προσωπικότητα, γιατί συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι που ελκύουν. Ακριβώς. Δεν το είπες ότι είναι ένας γοητευτικός άντρας και έτσι δεν μπορεί όχι, να σκοτώσει. Όχι. Και γι' αυτό το είπα, γιατί... ως προσωπικότητα. Έτσι, μπράβο. Δεν παρεξηγήθηκαν τα λεγόμενά ναι. σου. Ξέρετε τι γίνεται στην ψυχανάλυση. Καμιά φορά όταν λες ότι ένας άνθρωπος είναι γοητευτικός, σημαίνει ότι μπορεί να σε παρασύρει ναι. σε άλλα μονοπάτια συνήθως, τα οποία. Συνήθως βάζουμε το ερωτικό στοιχείο. Εδώ λοιπόν δεν ήταν το ερωτικό στοιχείο και όταν στην ψυχολογία και στην ψυχιατρική μιλάμε για γοητευτικές προσωπικότητες, μιλάμε για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν οτιδήποτε είναι δυνατόν να τραβήξουν την προσοχή επάνω τους, γι' αυτό γιατί εποφελία τους για να δικαιολογήσουν την πράξη τους. Επίσης κάτι άλλο το οποίο προσπαθούν οι άνθρωποι αυτοί είναι να δημιουργήσουν ένα φιλοθέαμο κοινό για αυτούς. Δηλαδή, τα μηνύματα τα οποία έρχονται από τη φυλακή δεν έχουν κανένα άλλο σκοπό παρά μόνο να κρατήσουν τη λύπη του προσώπου, των προσώπων για το πρόσωπό του, να του δείξουν μια συμπάθεια για αυτό που γίνεται, να δείξει μια πραγματική μεταμέλεια. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό το συνέστημα. Αυτό το λιτό μήνυμα είναι μια μεταμέλεια. Δηλαδή, το να πω απλά ζητάω μια αληθινή συγγνώμη έχω είναι μεταμέλεια, ή θα χρειαζόμουν εγώ για να καταλάβω την ειλικρινή του λύπη, τα ειλικρινέστατα συναισθήματά του, Σπύρο, ένα μεγαλύτερο κείμενο. Δηλαδή, εσύ ως δικηγόρος του, τι θα του συνέστηνες, ότι αυτό μου αρκεί σαν απάντηση για να δω ότι έχεις μετανοήσει? Ζήνα μου, εγώ το είχα πάρει από την αρχή, αν ήμουν νομικός του σύμβουλος ή δικηγόρος του. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα χάρει γραμμή από ό,τι έχει και ο δικηγόρος του φερόμενου ως δράστη ή του καθομολογία συζυγοκτών, όπως λέμε. Αλλά ας τα αφήσουμε εδώ, αν μου επιτρέπεις να σταθώ σε αυτό που είπε η κυρία Μακρύ, γιατί είναι ευαίσθητο σημείο. Βεβαίως, Σπύρο μου. Και θέλω να προσθέσω αυτό που λέει. Δεν ξέρω ποιος και γιατί. Ίσως γιατί από τον καναπή, από το γραφείο σου, είναι εύκολο να καταδικάσεις ένα χαρακτήρα, κυρίως έναν επιστήμονα που βοηθάει την κοινωνία να κατανοήσει πράγματα που εμείς αποφεύγουμε. Ή γιατί δεν μπορούμε, γιατί δεν θέλουμε να τη βοηθήσουμε να κατανοήσει την κοινωνία στην οποία είμαστε κι εμείς. Προφανώς ένας άνθρωπος που θέλει να ελέγχει την εικόνα του και να τον θαυμάζουν θα κατασκευάσει ένα προφίλ, ένα χαρακτήρα, μια προσωπικότητα που να είναι αξιοθαύμαστη σε ένα συγκεκριμένο κοινό, σε εισαγωγικά. Λοιπόν. Άρα θα φορέσει τη στολή, είναι προκειμένου, θα γυμναστεί, θα προσέχει την εικόνα του για να είναι εγωιτευτικός και εισαγηγευτικός, κυρία Μακρύ. Ακριβώς. Γιατί έτσι εξυπηρετεί το μοντέλο που θέλει να υπηρετήσει ο ίδιος για να καταλήξει στο σκοπό του. Δημιουργεί δηλαδή ένα στρατό ανθρώπων που τον συμπαθούν. Που ξεκινάει από όλες τις ηλικίες, καταλήγει σε όλες τις ιδιότητες και αυτή είναι η διαρκής έμμονη προσπάθειά του προκειμένου ως εγωπαθής και κοινωνιοπαθής να μπορεί να εξυπηρετήσει τους πραγματικούς σκοπούς που κρύβονται πίσω στον υποσυνείδητό του και καταστρώνονται δευτερόλεπτο το δευτερόλεπτο. Συγγνώμη που άλλαξα την ερώτηση. Αλλά ήθελα να εξηγήσω ότι έδωσε ακριβώς τον ορισμό, κυρία Μακρύ. Αυτή η παρεξήγηση που είχε γίνει με μένα ότι είναι έναν ωραίο άντρα. Γι' αυτό το έχω περάσει κι εγώ. Ότι δεν είχε ανάγκη αυτός ο ωραίος άντρας να κάνει αυτά που κάνει. Άρα φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα από πίσω. Αλλά εδώ εσείς μιλάτε για έναν γοητευτικό άντρα που κατάφερε αυτό το κορίτσι από 15 ετών να το ελέγχει και να το έχει κοντά του. Να το σαγηνεύσει. Έτσι, μπράβο. Να το δηλαδή, θα ικανοποιήσουμε δηλαδή. Ένα κοινό φίλων τηλεθεατών. Φαντάζομαι ότι δεν είναι σταθεροί μας τηλεθεατές. Αν πούμε αυτό έπρεπε να είναι άπλητος και βρώμικος και αξίριστος και να φοράει λέπια. Ειλικρινά δεν ξέρω. Βάλε μου μια ανατελεία, θα γυρίσουμε για την επιμέλεια και όλα αυτά που θα συζητήσουμε. Πάντως, γιατί ο κύριος Φακιανάκης, ο Μανώλης Φακιανάκης του CSI έχει μια είδηση να μας δώσει όπου βρίσκεται στο Λονδίνο και είναι αποκλειστική γιατί κάτι σημαντικό συμβαίνει. Κύριε Φακιανάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εγώ ήθελα να ενημερώσω τους τηλεθεατές της Ζήνας ότι αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στη χώρα μας, ένα extortion scam είναι ένας εκβιαστικό email ότι μας έχουν πάρει στοιχεία προσωπικά, φωτογραφίες, βίντεο και τα έχουν, τα οποία θα τα βγάλουν στον αέρα. Με λίγα λόγια, μας έχουν παγιδεύσει και πρέπει να δώσουμε 1.000 ευρώ, 1.000 ευρώ πρέπει να δώσουμε, για να γλιτώσουμε αυτή την εκβίαση.
Ήδη η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στη χώρα μας, όπως πάντανε μπροστά, έχει βγάλει στον αέρα ένα μήνυμα SOS προς όλους. Δεν πρέπει να υποκύπτουμε σε εκβιασμούς, είναι το πιο βασικό απ' όλα, ότι στα μηνύματα αυτά δεν ανταποκρινόμαστε και να μην τα ανοίγουμε καν. Γιατί όποιος δώσει. Άρα, κύριε Σφακιανάκη, εγώ στο email μου μπορεί να λάβω ένα εκβιαστικό μήνυμα που να λέει να δώσω 1000 ευρώ. Γιατί κρατούν στα χέρια τους ντοκουμέντα προσωπικά δικά μου, ερωτικά κτλ. Και μπορεί να με εκθέσουν. Αυτό μου λέτε ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς αυτό. Εσείς βρίσκεστε αυτό. Στο Λονδίνο γι' αυτό τώρα? Όχι, όχι. Εγώ είμαι για άλλη υπόθεση. Έχω έρθει εδώ. Όμως θεώρησα καλό και σκόπιμο ότι από τη στιγμή που τώρα είναι σε επίπεδο διεθνές αυτή η απάτη να τη βγάλουμε στον αέρα. Μάσε, Μανώλη. Γιατί πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Πάρα πολύ και το τονίζω, έχουν δώσει το χιλιαρικά κι αυτό. Θυμάσαι, Μανώλη, πριν από ένα μήνα είχα πάρει τηλέφωνο, είχε έρθει ακριβώς το ίδιο email στη γυναίκα μου. Και στη γυναίκα μου. Βέβαια. Που λέγανε ότι είχαν προσωπικά τις δεδομένες και θα τα βγάζανε αν δεν έδινε 1000 ευρώ. Γιατί ήταν η κάμερα ανοιχτή και με κατέγραφαν. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ανακυκλώνονται σε διεθνές επίπεδο όλα αυτά τα μηνύματα και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να βλέπει Ζήνα για να ενημερώνεται άμεσα. Μανώλη μου, αγαπημένε, τώρα σε λίγο έχουμε και το θέμα με τον άνθρωπο εκείνον που είναι πολύ γνωστός. Δεν ξέρω αν θα μπορούσες να την παρακολουθείς την κουβέντα, γιατί θέλω την άποψή σου. Μπορώ, είμαι τώρα σε κάποια ραντεβού, αλλά ακούω Ζήνα στα φέρια. Ωραία, ωραία. Οπότε, Μανώλη μου, σε αφήνουμε σε ανοιχτή επικοινωνία να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και μετά να μας δώσει τη θέση σου. Το ρεπορτάζ, παρακαλώ, για τον άνδρα εκείνο που φέρεται ότι έδωσε τέλος στη ζωή του με δύο σφαίρες. Παρακαλώ. Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος του γνωστού επιχειρηματία Σταύρου Δογιάκη, συνιδιοκτήτη της ταβέρνας Κρητικός, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός με δύο τραύματα από όπλο στο κεφάλι και το στήθος. Ο 53χρονος επιχειρηματίας είχε εξαφανιστεί από τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα και φέρεται να άφησε ένα σημείωμα στον αδελφό του. Το γεγονός αυτό κινητοποίησε άμεσα την οικογένειά του αλλά και τις αρχές και νωρίς το πρωί της Τρίτης εκδόθηκε Missing Alert. Όμως ο ίδιος βρέθηκε λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή Αγία Παρασκευή νεκρός έξω από το αυτοκίνητό του σε δασική έκταση. Πληροφορίες αναφέρουν πως βρέθηκε και δεύτερο σημείωμα μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο Σταύρος Δογιάκης ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τη δουλειά του, ενώ είχε κάνει πολλές γνωριμίες και ετοιμαζόταν να κάνει ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα. Είχε πολλούς διάσημους φίλους και έκανε παρέα με το σχεδιαστικό δίδυμο των D-Squared. Ο ίδιος ήταν χαμογελαστός, κοινωνικός, καλογυμνασμένος και τον χαρακτήριζαν η ψυχή της παρέας. Ο ηθοποιός Σέας Μανθόπουλος αλλά και ο Λάκης Γαβαλάς μίλησαν στην εκπομπή μας για τον 53χρονο. Το ξέρω από μικρό παιδί. Ήσασταν φίλοι. Βεβαίως και ήμασταν φίλοι. Δεν ήξερα, μικρότερός μου στο σχολείο, αλλά κάναμε παρά ένα εξαιρετικό παιδί με ήθος, ευγενέστατος, με χιούμορ. Έδειχνε ότι είχε οικονομικά προβλήματα ή ψυχολογικά. Όχι καλέ, αυτή η ταβέρνα, όχι ναι. Καλέ, οικονομικά προβλήματα. Δεν είχαν οικονομικά. Ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες ταβέρνες. Η μάνα του, γιατί είχε πεθάνει ο πατέρας του, μας έφτιαχνε σπανακόπιτες εκεί πέρα και ρώσικες που ήμασταν πιο μικροί. Δηλαδή τον ξέρω τώρα από, πώς να σου πω, από... Με τον αδερφό του τον ξέρω από τότε που πήγα στο γυμνάσιο. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος όλο χιούμορ, έξυπνος, χαρισματικός. Το παιδί ήταν πολύ δραστηριό κοινωνικά και πολύ καλό στο μάρκετινγκ. Εξαιρετικός. Τι να σου πω τώρα, μου φαίνεται πολύ περίεργα αυτά τα πράγματα. Να έχει αυτοκτονήσει τώρα ο Σταύρος, μου φαίνεται πολύ πολύ περίεργο. Γνώριζα το Σταύρο, ήταν ένα εκπληκτικό παιδί. Άλλωστε ήμασταν γείτονες παλαιότερα, όταν ήμουν εγώ στην Κάντζα στην εταιρεία. Μου έφερε και φαγητό καμιά φορά, συνήθως ψάρια, και αυτός δεν είναι, η ταβέρνα της ήταν κρέατα ταβέρνα, όμως ήξερε ότι αγαπούσε τα ψάρια και μου έφερνε, μιλούσαμε, ήξερε την οικογένειά του, την σπουδαία μητέρα του, τον αδερφό του. Ήταν πάντοτε ένα εύχαρο παιδί, πόσο μπορεί να μας ξεγέλασε, δεν το πιστεύω. Δηλαδή κάτι πολύ ξαφνικό πρέπει να του συνέβη, να τον συγκλώνησε για να μπορεί να φερθεί διαφορετικά. Αυτός ήταν ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος του κόσμου. Καταρχήν αγαπούσε πολύ τη μητέρα του, η οποία μητέρα του είναι και λίγο ψιλοανάπηρη, γιατί μετά από ένα κεφαλικό που έπαθε έχει μείνει χωρίς να μπορεί να μιλάει καθαρά. Αυτός την πρότεινε τρελά, δηλαδή πώς μπόρεσε να πείσει τη μητέρα του και να φύγει. Τι μπορεί να συνέβη, δηλαδή είναι μεγάλο το ένιγμα. Ακούσατε λοιπόν και τον Εάντα Μανθόπουλο και τον Λάκη Γαβαλά, φίλοι του συγκεκριμένου άνδρα. Άρια, θα έρθω σε σένα και ξέρεις γιατί θα έρθω σε σένα. Γιατί εδώ προσπαθούν να συνδυάσουν τις δύο υποθέσεις. Τον συγκεκριμένο άνδρα με την υπόθεση της Caroline. Και το πρωί το συζητούσαμε και μου έλεγες κάτι τέτοιο δεν ισχύει επουδενή.
Δεν το λέω εγώ. Το λένε οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση, γιατί εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ. Δεν κάνω δικές μου. Καλά, δεν κάνεις εκτίμηση, εννοείται. Ρεπορτάζ κάνεις. Όχι, γιατί τα έχουμε δει και αυτά όλο αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, αυτό που σας μεταφέρω από το ρεπορτάζ είναι το εξής. Ότι οι αστυνομικοί δεν συνδέουν. Είναι κάθετο ότι αυτές οι υποθέσεις δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση. Μάλιστα, λένε ότι αν κάποιος έχει στοιχεία, πάει να βοηθήσει να συνδράμει των ερευνών. Ωστόσο, δεν συνδέονται. Είναι κάθετη σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τη σύνδεση των δύο υποθέσεων. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια απόφαση ενός ανθρώπου να τερματίσει τη ζωή τους. Είναι εντελώς προσωπικό αυτό το ζήτημα, όπως αντιλαμβάνεστε. Οι αστυνομικοί κάνουν, διενεργούν προανάκριση. Έχουν έρθει σε επαφή με τους συγγενείς και τους φίλους του αυτόχειρα, προκειμένου να δουν αν κρύβεται κάτι πίσω από αυτή την απόφαση. Δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό που μας λένε ότι δεν τους ενδιαφέρει η απόφαση. Είναι ένα θέμα καθαρά προσωπικό και δεν μπαίνουν καν σε αυτή τη λογική. Αυτό που τους ενδιαφέρει, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αυτοκτονία με όπλο, είναι να δουν αν από τη μία, αν πρόκειται για αυτοκτονία, κάτι το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έχει ξεκαθαριστεί, έχουν έρθει σε επαφή με την ευρωδικαστική, δείχνει αυτοκτονία η υπόθεση αυτή, και από την άλλη αυτό το σκέλος που ερευνούν είναι αν υπήρξε κάποια πίεση, αν υπήρξαν κάποια πρόσωπα τα οποία οδήγησαν τον αυτόχειρα σε αυτή την απόφαση. Κάτι θέλεις, Πέτρο. Κάτι θέλει ο Πέτρος, αλλά και ο κύριος Φακιανάκης από την πρώτη στιγμή ήταν κοντά στην οικογένεια. Μανώλη μου, πριν σε αποδεσμεύσω, άκουσες τι είπε η Άρια. Είναι φίλος ο κύριος Φακιανάκης. Ναι, ναι, ναι. Άκουσες τι είπε, Μανώλη μου, η Άρια, αν συνδέονται οι δύο υποθέσεις. Και επειδή το έχουμε συζητήσει και μαζί, εξελίσσεται σε θρίλερ υπόθεση, γιατί έχουμε δύο σφαίρες στο συγκεκριμένο άντρα. Και επειδή βρισκόσουν από την πρώτη στιγμή κοντά στην οικογένεια ως οικογενειακός φίλος, τι μπορείς να μεταφέρεις? Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι, ότι η ελληνική αστυνομία και η ασφάλεια Αττικής φτάχνει ως έγκλημα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ένα έγκλημα, τώρα που μιλάμε. Υπάρχουν και λένε ίσως μπορεί να είναι και αυτοκτονία, αλλά η αστυνομία και η ασφάλεια Αττικής, επειδή μιλάω σε ψηλά επίπεδα, ξέρω από πρώτη πηγή ότι το διερευνά ως έγκλημα ακόμα και σήμερα. Άρα, αυτοί που πιστεύουν ότι είναι μια αυτοκτονία, ας τα αφήσουμε πιο πέρα αυτό. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει, πάντα να την κάνει. Και όταν βγάλει το δελτίο και πει ότι είναι αυτοκτονία, τότε θα πιστούμε και θα πιστώ και εγώ ότι είναι αυτοκτονία. Αυτό που κάνει όμως εντύπωση είναι ένα. Πώς αυτός ο άνθρωπος σε 5-6 μέρες άλλαξε χαρακτήρα, άλλαξε διάθεση, άλλαξαν όλα. Άρα θα πρέπει, το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι ένα. Γιατί τις τελευταίες 5-6 μέρες πριν το θάνατό του άλλαξε η διάθεσή του? Εγώ ξέρω ότι είναι δύο καλά αδέλφια. Ήταν ο Νίκος και ο Σταύρος, τώρα είναι μόνο ο Νίκος, με μια μητέρα που λάτρευαν και οι δύο. Και αυτό που έχω να πω είναι ένα. Ότι ποτέ δεν τους είχα δει να είναι σε κόντρες και σε μαλώματα, προσωπικά εγώ, που τους ξέρω 25 χρόνια. Άρα, κύριε Σφακιανάκη, εδώ δίνεται μια είδηση πολύ σημαντική. Λέτε ότι σύμφωνα με τις δικές σας έγκυρες πληροφορίες, η αστυνομία το ερευνά έως έγκλημα. Ως έγκλημα, Πέτρο. Έχουμε μια δικαστική έκθεση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, όπως είπε και η Άρια, δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός αυτοκτόνησε. Αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Εγώ συμφωνώ με αυτό το οποίο λέει ο Μανώλης Σφακιανάκης. Σε ό,τι αφορά τη μεταστροφή την οποία φέρεται να έχει συμπεριφορά το συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίο έφυγε από τη ζωή, τον οποίο γνώριζα και προσωπικά, γιατί ήμουνα και θαμώνα στη συγκεκριμένη ταβέρνα. Τον ήξερα τον Θανόντα. Τον Θανόντα, βέβαια. Και ο δικό μα Γιώργο Καραϊβά, πολλέ φορέ. Το οποίο θέλω να ρωτήσω την Άρια, δεν ξέρω αν προκύπτει από το ρεπορτάζ τη, είναι το τι ακριβώ έχουν καταθέσει, γιατί είναι προφανέ ότι έχουν ληφθεί καταθέσει από τα πρόσωπα του περιβάλλοντο, του οικογενειακού περιβάλλοντο του Θανόντο. Τι έχουν καταθέσει αυτοί οι άνθρωποι, πώ εξηγούν αυτή τη μεταστροφή, πώ εξηγούν αυτή την απόφαση, ή αν κρυβόταν κάτι άλλο από πίσω, Άρια? Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είναι στο στάδιο τη προανάκριση η υπόθεση. Την έχει αναλάβει η ασφάλεια Βορειοανατολική Αττική. Έχουν ληφθεί καταθέσει από του συγγενεί και από τα πρόσωπα, τα συγγενικά του αυτόχειρα. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το τι έχουν καταθέσει. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά αντιφατικά στοιχεία σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την απόφαση, με αυτό το αποτέλεσμα στον Άι Γιάννη του ημιτού. Όμως όλα αυτά είναι σε φάση έρευνας, η οποία είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να δουν αν υπήρχε κάποιο πρόσωπο
το οποίο όθησε ουσιαστικά τον 53χρονο να πάρει αυτή την απόφαση. Θέλω να σας πω, είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι υπάρχουν δύο σημειώματα. Σε αυτά τα δύο σημειώματα, ο αυτόχειρας είναι πολύ λακωνικός. Δεν θέλησε να δώσει εξηγήσεις σε αυτά που τον όθησαν σε αυτή την απόφαση και νομίζω, λένε και οι αστυνομικοί, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σεβαστούμε, γιατί προφανώς είναι προφανές ότι μέσω αυτών των σημειωμάτων δεν ήθελε να δώσει στοιχεία, δεν ήθελε να αποκαλύψει γιατί πήρε αυτή την απόφαση να τερματίσει με δύο σφαίρες τη ζωή του. Κάτι θέλει, Στένια μου, και να πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, ναι, θέλω να πω ότι αυτό έτσι όπως περιγράφεται είναι μία αυθεντική αυτοκτονία. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει όλο αυτό, το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αφήσει δύο λακωνικά σημειώματα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει στο μυαλό τους να αυτοκτονήσουν πάντα αφήνουν τέτοιου είδους σημάδια, τα οποία δεν είναι, αν το θέλεις, πλούσια. Στο ένα ζητάνε συγγνώμη και το άλλο γράφουν κάτι άλλο για τον εαυτό τους ή κάτι να τακτοποιήσουν. Από την άλλη πλευρά, να μην μας κάνει εντύπωση ότι γίνεται μετάλλαξη αυτονού του ανθρώπου από πλευράς η διάθεσή του που μας εκπλήσει. Πρέπει να σου πω, Ζήνα μου, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ανάμεσά μας οι οποίοι έχοντας τη χαμογελαστή κατάθλιψη, χαμογελούν, έχουν ένα προσωπείο, δεν αντιλαμβανόμαστε το τι γίνεται μέσα στην ψυχή τους. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να τελειώσει τη ζωή του, πρέπει να σου πω ότι δεν το ανακοινώνει σε κανένα, το μεθοδεύει με τον καλύτερο τρόπο που μπορείς να φανταστείς και βεβαιώνεται ότι θέλει το εγχείρημά του να έχει θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, εγώ να... θα κρατήσω. Εγώ θα κρατήσω. Βλέπετε, κυρία Μακρύ και Ζήνα, και αυτό μας λένε οι αστυνομικοί, ότι από τη στιγμή που δεν ήθελε να αφήσει περισσότερες λεπτομέρειες, είναι ξεκάθαρο ότι ήθελε να πάρει μαζί του το μυστικό. Μάλιστα. Να πω κάτι. Εγώ πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Πες μου κάτι τελευταίο. Ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πουλήσει το μερίδιο της ταβέρνας στον αδερφό του, είχε πάρει ένα ποσό γύρω στις 600.000 ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμαζότανε το προσεχές διάστημα να ανοίξει δικό του κατάστημα, δική του ταβέρνα στην περιοχή άρα του Παλαργού. Άρα είχε σχέδια. Επί της Μεσογείου. Είχε σχέδια και επίσης εγώ κρατάω έτσι τη δική μου επιφύλαξη ως προς τον αριθμό των σφαιρών. Δύο σφαίρες. Δύο. Λοιπόν. Που σημαίνει πολλά, τουλάχιστον για μένα. Βέβαια, οι καθήλυνα αρμόδιοι έχουν βγάλει ναι. Τα απορίσματά τους, τις πραγματογνωσίες. Είναι άλλοι αυτοί που θα βγάλουν τα απορίσματα. Να ευχαριστήσω την Άρια Καλύβα, αλλά και τον κύριο Σφακιανάκη και να πάω γρήγορα σε διαφημίσεις. Μετά θα έρθουμε με την επιμέλεια, να δούμε αν έχουμε απόφαση για το πού θα πάει τελικά η Λιδία. Αλλά θα πάμε και στην Κοζάνη, όπου εκεί εκτελήσεται μια σημαντική δίκη σήμερα που αφορά την κατασπάραξη ενός μικρού παιδιού από ροτβάιλερ μετά τις διαφημίσεις. Αυτός που είναι πραγματικά καλός δεν είναι ποτέ δυστυχής. Κομφούκιος. Πολύ ωραίο και το φατσάκι που βάλατε πίσω. Τώρα άνοιγα τα δικά μου social media και κάνετε ανάρτηση στο βιβλίο μου από παραλίες, από διάφορα σημεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 2-12-2-12-73-50-51. Στο τέλος της εκπομπής θα σας δώσω ένα βιβλίο. Αν το θέλετε με προσωπική αφιέρωση, στο zinaclub.gr μπορείτε να το παραγγείλετε. Αλλά στο τέλος της εκπομπής θα σας το κληρώσω από το τηλεφωνικό κέντρο. 2-12-2-12-73-50-51. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Λοιπόν, πάμε. Ο Γιώργος Σόμπολος βρίσκεται στα δικαστήρια για να δούμε τι γίνεται με την επιμέλεια της μικρής Λιδίας. Έχουμε και τον Δημήτρη Μαρέδη που έχει μια εξέλιξη σε σχέση με το θέμα του οικοπαίδου. Αλλά και η Δήμητρα εδώ θα μας μιλήσει για την επιμέλεια και τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό. Γιώργο μου. Καλώς ήρθατε, είναι από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, εδώ που πιθανότατα σήμερα ή την Δευτέρα θα έχουμε απόφαση για το που τελικά θα μπορέσει να μείνει το μικρό κοριτσάκι, η Λιδία, το παιδί της Καρολάιν και του Χαράλαμπου και του Μπάμπη. Δεν γνωρίζουμε ακόμα εάν θα έχουμε απόφαση σήμερα αργά το μεσημέρι ή τη Δευτέρα. Αυτό είναι θέμα καθαρά των εισαγγελικών αρχών οι οποίοι ασχολούνται με την υπόθεση, Ζήνα. Γιώργο μου, πάντως και ο κύριος Χαρμάνης χθες
θεωρεί ότι όσο πιο γρήγορα πάρθει αυτή η απόφαση, τόσο καλύτερα είναι ώστε το παιδί σιγά σιγά να μπαίνει σε μια ρότα ζωής, σε μια κανονικότητα. Γιατί ήδη το προηγούμενο διάστημα είχε μια μεταφορά, μεταφορική το λέω εγώ, μπορεί να ακούγεται σκληρό, αλλά δυστυχώς είναι η αλήθεια. Και πρέπει να πούμε ότι οι εισαγγελείς αυτή τη στιγμή έχουν στα χέρια τους έναν ογκώδη φάκελο. Ο φάκελος αυτός λοιπόν περιέχει τις αιτήσεις των δύο οικογενειών. Είπαμε και πριν ότι η οικογένεια του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου κάνει λόγο για συνεπιμέλεια, ζητεί να υπάρξει συνεπιμέλεια. Η οικογένεια της Καρολάιν ζητεί την αποκλειστική επιμέλεια, δηλαδή το παιδί να μετακομίσει στην Αλόνισο. Έχουν και τις εκθέσεις των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι έχουν επισκεφτεί και τις δύο οικογένειες, και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου προκειμένου να ληφθεί αυτή η απόφαση για το μέλλον της μόλις 11 μηνών Λιδίας. Δήμητρα, είσαι νομικός, είσαι μανούλα καταρχάς. Πόσο δύσκολη είναι αυτή η απόφαση και για τα δικαστήρια, αλλά και για ένα δικηγόρο που διαχειρίζεται αυτή την υπόθεση και καμιά φορά πρέπει να εκπροσωπεί την άλλη πλευρά που βλέπει ότι δεν είναι και ιδανικές οι συνθήκες? Όχι, δεν είναι ιδανικές οι συνθήκες, και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο ρόλος του συγκεκριμένου λειτουργού που θα κληθεί να πάρει αυτή την απόφαση για το πού θα πρέπει να δοθεί προσωρινά η επιμέλεια του παιδιού είναι πολύ πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Πρέπει να σταθμίσει πάρα πολλούς παράγοντες, να σταθμίσει τα πορίσματα των κοινωνικών λειτουργών, που δεν ξέρω εάν τόσο γρήγορα θα έχουν τις σωστές εκτιμήσεις. Πρέπει να σταθμίσει την ηλικία του παιδιού, που είναι πολύ πολύ μικρό. Δεν έχει κλείσει ούτε τον πρώτο χρόνο, που από ό,τι ξέρουμε ο πρώτος χρόνος είναι της μαμάς ο χρόνος. Μετά εισέρχεται και ο μπαμπάς από το δεύτερο χρόνο. Είναι το δέσιμο, θα μας τα πει βέβαια η κυρία Τένια. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Απλά επειδή είμαι και μανούλα και έχω διαβάσει και, μανούλα. Και το έχω βιώσει. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο ένα παιδί σε αυτή την ηλικία να έχει δύο σπίτια, να έχει δύο κέντρα λήψης απόφασης. Είναι πολύ δύσκολο, που ακόμη δεν ξέρει τα όρια του. Και είναι αυτή τη στιγμή, υπάρχει και το προσωρινό. Δηλαδή, το προσωρινό είναι πολύ σημαντικό για την όποια απόφαση. Γιατί ο κοινωνικός λειτουργός μπορεί να παρακολουθεί την οποιαδήποτε εξέλιξη του παιδιού. Άρα, αν δει ότι κάτι συμβαίνει, αυτόματα μπορεί πρέπει να παρακολουθεί. Πάρει μια άλλη απόφαση. Έτσι δεν είναι, Τένια μου? Βεβαίως. Πρέπει να παρακολουθεί. Εκείνο το οποίο θέλουμε, και το είπε και η Δήμητρα Ζήνα μου, είναι ότι σε αυτή την ηλικία και μέχρι την ηλικία των 5 ετών, το παιδί πρέπει να έχει ένα σταθερότατο περιβάλλον. Δηλαδή, να κοιμάται σε συγκεκριμένο χώρο, να κινείται σε συγκεκριμένο χώρο, να βλέπει συγκεκριμένα άτομα, τα οποία θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να τα εμπιστεύεται και να τα βάζει παράλληλα με αυτό που του έχει λείψει. Αν λοιπόν το παιδί σε αυτή την ηλικία μετακινείται, αλλάζει δωμάτια, αλλάζει πρόσωπα, συνήθειες, αυτό πρέπει να σου πω ότι θα προσθέσει ακόμα ένα χαοτικό συνέστημα στο ήδη χαοτικό συνέστημα που του έχει δημιουργήσει όλη η κατάσταση. Τι θέλω να σε ρωτήσω, Τένια μου. Είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ νεαρή ηλικία η Λιδία. Θα έχει ήδη νιώσει αυτή την αναστάτωση? Βεβαίως. Έχουμε τέτοιες εικόνες από διάφορες έρευνες που να λένε ότι σε αυτή την ηλικία το παιδί κρατάει εικόνες. Βεβαίως, οτιδήποτε συμβαίνει αποτυπώνεται στην κυταρική μνήμη, στην μνήμη του παιδιού, το οποίο καταγράφει το συνέστημα το οποίο ένιωσε. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι όταν το παιδί έχει βιώσει μια τέτοια αγχώδη κατάσταση, έχει πάρει όλη την ενέργεια, την αρνητική από το περιβάλλον για αυτό το οποίο έγινε εκείνο το βράδυ στο σπίτι, και μετά βρέθηκε στην αγκαλιά μιας γυναίκας την οποία δεν την είχε δει ποτέ και την γιαγιά του, δεν είδε τον πατέρα του, έτσι κι αλλιώς τον πατέρα δεν τον αναγνωρίζει ιδιαίτερο σαν πατέρα σε αυτή την ηλικία, όπως είπε και η Δήμητρα, αυτή η πρώτη χρονιά είναι της μητέρας, γιατί το τραύμα έρχεται από την απώλεια της μητέρας, όχι από τη μη παρουσία του πατέρα. Δεν ξέρω αν, Δήμητρα, θέλεις κάτι άλλο να πεις σε σχέση με το νομικό πλαίσιο. Ουσιαστικά αυτό που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το συμφέρον του παιδιού. Αυτό δηλαδή που προέχει, και θα πρέπει με βάση αυτό να βγει και η απόφαση της εισαγγελέως, να κριθεί σε ποιο περιβάλλον θα μεγαλώσει ισόρροπα και ομαλά και θα αναπτυχθεί. Αυτό θα πρέπει να σταθμίσει. Πάντως να πω, γιατί έτσι μέσα σε 30 δευτερόλεπτα θα το πω για να μην καθυστερήσω, γιατί πρέπει να βγούμε σε απευθεία σύνδεση στην Κοζάνη, να πω ότι επειδή ξέρεις ότι ψάχνω πολύ με την ψυχή και με όσα καταγράφεται το DNA, είχα κάνει ένα τεστ από Αμερική, έστειλα, είναι αυτό που παίρνεις λίγο αίμα και σου στέλνουν. Ναι, ναι, ναι. Έχει καταγραφεί σε μένα σε αυτό το τεστ, όταν το είδα έπαθα πλάκα, κάτι που μου είχε συμβεί σε ηλικία 6 μηνών, όπου με
κατασπάραξε γάτα στην ουσία. Και αυτό καταγράφηκε στην ψυχούλα μου και είπα το σοκ. Όταν τη ρώτησα τη μαμά μου, λοιπόν, ρε Μανούλα, τι είχε συμβεί 6 μηνών και υπάρχει αυτό. Και τότε μου περιγράψε το συμβάν. Θα σου πω και εγώ μια άλλη περίπτωση μετά. Τότε. Θα σε πάω μια περίπτωση λοιπόν, μετά. Πάντως ήταν καταγεγραμμένο και είναι σημαντικό ότι είναι στο DNA μας, δηλαδή στο αίμα που σου κάνει τα τεστ, είτε αφορά σε κομμάτια υγείας, είτε αφορά σε κομμάτια ψυχής. Πάμε λοιπόν στην Κοζάνη, θα έρθω γιατί έχουμε στήσει και είναι έτσι σε εξέλιξη το θέμα. Είναι εκεί ο Στρατής Λιμιός. Μια εικόνα πολύ γνώριμη σε μένα, καθώς όταν είχα πάει και εγώ στην Κοζάνη και την αγάπη τη Μανούλα και τον κύριο Ζήση Βρίκο τους είχα συναντήσει και είχαμε μιλήσει με αλήθειες. Να θυμίσουμε την ιστορία και αμέσως μετά, Στρατή μου, έρχομαι σε εσάς. Παρακαλώ. Σοκ είχε προκαλέσει στο Πανελλήνιο η είδηση του θανάτου ενός 5χρονου αγοριού, το οποίο είχε δεχτεί δολοφονική επίθεση από ροτβάιλερ. Η ανίποτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το Πάσχα του 2016. Ο 5χρονος Στάθης και η μητέρα του είχαν βρεθεί για να γιορτάσουν ανήμερα την Κυριακή στο κτήμα του ιδιοκτήτη των 8 ροτβάιλερ. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, ξαφνικά, δύο σκυλιά έριξαν την περίφραξη του χώρου, στον οποίο ήταν κλεισμένα, και επιτέθηκαν στον 5χρονο με ιδιαίτερη μανία, καταφέροντάς του δεκάδες δαγκώματα σε όλο το κορμί του. Το αγοράκι μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο Κοζάνης, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη και μια ώρα μετά άφησε την τελευταία του πνοή. Η μητέρα του αδικοχαμένου Στάθη, απαρηγόρητη για το χαμό του παιδιού της, λίγο καιρό μετά το τραγικό περιστατικό, είχε μιλήσει στην εκπομπή μας και τη Ζήνα Κουτσελίνη. Είχατε ξαναπάει εκεί? Είχαμε ξαναπάει. Είχες μπει να φτιάξεις καφέ, αν θυμάμαι καλά? Μετά από λίγη ώρα πειρασμένη, κατέβηκα στο σπίτι να κάνω καφέ και άφησα το παιδί να παίζει στο αυλί. Και συνέβαινε αυτό που συνέβαινε. Διαδραματίστηκε μπροστά σου, πρόλαβες, είδες αυτές τις εικόνες, είδες? Τα είδα. Τραυματίστηκα και ίδια, από ίδια τα ροτβάλερ. Τι σε πονάει πιο πολύ? Το γιατί. Την περασμένη Τρίτη ξεκίνησε στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Κοζάνης η ακροαματική διαδικασία με την κατάθεση της μητέρας, η οποία λόγω συναισθηματικής φόρτισης αναγκάστηκε να διακόψει και να συνεχίσει λίγη ώρα αργότερα. Ενώ ακολούθησαν οι καταθέσεις των γιατρών του νοσοκομείου που μεταφέρθηκε ο 5χρονος. Κατηγορούμενοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εξαμελίας είναι ο ιδιοκτήτης των ροτβάιλερ και η σύζυγός του. Αχ, Στρατή μου. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Είναι μια ημέρα που φέρνει μνήμες, εικόνες, οι οποίες δεν μπορεί να σβήσει ο χρόνος. Είναι πολύ νοπά όλα. Είναι πολύ γεμάτες από πόνο, από έντονα συναισθήματα για το κορίτσι μας, για τη Μανούλα. Την αγάπη μας. Για το γλυκό αυτό πλάσμα, το πονεμένο πλάσμα, την αγάπη. Αγάπη που εκπέμπεται αυτή η αγάπη και πίστεψέ με και το ξέρεις περί της χειλής καλύτερα από εμένα γιατί έχετε ανταμώσει. Μιλήσατε με τα μάτια, μιλήσατε με τα συναισθήματα και η γυναίκα αυτή μετράει ακριβώς 5 χρόνια και 2 εβδομάδες, όπως μου είπε χαρακτηριστικά, από την ημέρα εκείνη, την τραγική ημέρα και το τραγικό φεβιό του δικού της αγγελουδιού. Είναι κοντά μας. Πριν ξεκινήσουμε με την αγάπη, γιατί ξέρω ότι η αγάπη δυσκολεύεται πολύ, έχει πολύ πόνο και το πρωί που μιλήσαμε, σου έχει δώσει και συνέντευξη η Στρατή μου λίγο πριν, αλλά ο Ζήσης Βρίκος, ο δικηγόρος που έχεις δίπλα σου, είναι άγγελός της. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που από την πρώτη στιγμή στάθηκε κοντά της, την αγκάλιασε, τη στάθηκε σαν αδελφός, πέρα από νομικός εκπρόσωπος. Και θέλω να ξεκινήσουμε με τον κύριο Βρίκο. Και μετά, γιατί ξέρω ότι η αγάπη θέλει το χρόνο της για να μπορέσει να μιλήσει. Οπότε να δώσω τον πρώτο λόγο στον κύριο Βρίκο. Θα μου επιτρέψεις τον ενικό, Ζήση μου, καθώς γνωριζόμαστε και δεν είναι όμορφο έτσι. Θέλω να μου πεις πόσο δύσκολο είναι σήμερα εκεί στα δικαστήρια να ανταμώνεται ουσιαστικά με αυτούς τους ανθρώπους που φαίνεται ότι ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι που είχαν το ροτβάιλερ και κατασπάραξε αυτό το παιδί που έπαιζε εκεί, στο περιβόλι τους. Ζήνα μου, προχθές, όταν ξεκινήσαμε, αν ήσουν στο ακροατήριο και παρακολουθούσες την αγάπη, το πώς κατέθεται και πώς ξαναζούσε αυτές τις στιγμές,
Νομίζω ότι θα καταλάβαινες καλύτερα από όλους το τι έχει περάσει ήδη από την πρώτη μέρα αυτού του δικαστηρίου και τι περνάει διαρκώς, κάθε λεπτό που περνάει, περιμένοντας να συνεχιστεί η δίκη. Είναι πραγματικά ένας Γολγοθάς και η ίδια παρακαλάει, παρακαλούσε και παρακαλάει να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, να αποδοθεί δικαιοσύνη, όποιος φταίει να πληρώσει και να καταδικαστεί γι' αυτό και κάποια στιγμή να ηρεμήσει και η ψυχή δική της. Και να πω κάτι η Ζήση μου, ότι επειδή με την Αγάπη συναντηθήκαμε και το γνωρίζεις πολύ καλά, ότι όσο και να ήθελε να μιλήσει για όλο αυτό που συνέβη, δυσκολεύτηκε πολύ εκείνο το βράδυ που είχα έρθει εγώ για να τα βγάλει από μέσα της όλα αυτά που πραγματικά βίωσε, το γνωρίζω, το ξέρω. Να πω στον κόσμο ότι η άλλη πλευρά ζήτησε την καταδίκη της μετά τη συνέντευξη ουσιαστικά, γιατί φαίνεται ότι του συκοφάντησε. Σωστά δεν τα λέω? Ορθά. Έχει ασκηθεί αγωγή αποζημίωσης από την πλευρά των κατηγορουμένων, διότι θεωρούν ότι έχουν συκοφαντηθεί από τις αναφορές που έγιναν στη συγκεκριμένη συνέντευξη. Έχει γίνει μήνυση εναντίον της, έχει γίνει μήνυση εναντίον μου, έχει ζητηθεί παρέμβαση του συλλόγου, γιατί ήμουν παρόν στη συνέντευξη και ανέφερα και εγώ μια σειρά από γεγονότα, τα οποία τα θεωρούμε αναντίρρητα γεγονότα και αυταπόδεικτα εμπολής. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα τεράστιο κυνήγι εναντίον της Αγάπης και να αναφέρω κιόλας και ότι υπήρξε και μια καταγγελία όταν ζήτησε να πάρει άδεια παραμονής, υπήρξε μια καταγγελία εναντίον της από τους ίδιους ανθρώπους στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας στην ουσία να μην ανανεωθεί η άδεια παραμονή της και να απελαθεί. Μάλιστα. Για να πάμε λίγο στην Αγάπη. Αγάπη, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο για σένα να πεις δύο λόγια, γι' αυτό και τα έχουμε καταγράψει. Όμως πριν δούμε τη συνέντευξη που έδωσε στο Στρατή, ακούγοντας τώρα το δικηγόρο σου, βγαίνοντας έξω από τα δικαστήρια, τι είναι αυτό που μπορείς να ψελίσεις και να πεις? Να σας πω ότι θέλω μόνο ένα αυτή τη στιγμή, όσο πιο γρήγορα, να τελειώσει όλο αυτό που γίνεται, η τυράννια μου, και να πάρω δικαιοσύνη μου. Μόνο αυτό θέλω. Να ακούσουμε τι είπε η Αγάπη στο Στρατή Λιμνιό, αυτή η γυναίκα που ένα μονάκριβο είχε, που λέω εγώ, πήγε εκεί επίσκεψη στο σπίτι που έπρεπε να πάει, γιατί συνήθιζε να πηγαίνει. Και από εκεί και πέρα, όταν βγήκε έξω, το παιδί της ήταν στην κατάσταση που βρέθηκε. Τώρα, τι έγινε στα νοσοκομεία, τι έγινε στην πορεία, αυτά θα τα κρίνει η δικαιοσύνη. Να ακούσουμε τι είπε η Αγάπη. Πώς διαχειρίζεται κανείς όλη αυτή τη διαδικασία? Είναι 5 χρόνια τώρα όλο αυτό. Είναι πολύ δύσκολη διαχείριση. Και δεν πιστεύω ότι θα ακουστεί ακόμα και τώρα αυτό το συγγνώμη, έστω καθυστερημένα. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούν να ζουν έτσι οι άνθρωποι. Εγώ δεν θα άντεχα. Μπαίνοντας στην αίθουσα του δικαστικού μεγάλου και ακούγοντας και αναβιώνοντας όλα αυτά, φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο. Εννοείται είναι πάρα πολύ δύσκολο και ελπίζω ότι σήμερα θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο για μένα. Μα τελειώνει. Μετά από 5 χρόνια και 2 μήνες, έστω. Είμαι σίγουρος ότι μετράς ακόμα και τις ώρες από εκείνη τη στιγμή. Εννοείται. Όπως θα το έκανε κάθε μάνα. Όλα αυτά τα 5 χρόνια και τους 2 μήνες, πώς θα περνάς? Με το μικρό Στάθη όμως να μην είναι μαζί μας, αλλά να είναι, νομίζω, στην καρδιά, θα πω, όλων μας, έτσι. Το πιστεύω αυτό που λέτε. Πραγματικά πιστεύω. Ένα ξανθόδιο ότι με πάτε χαμόγευο. Πρέπει να το υπομείνεις και σήμερα αυτό το μαρτύριο. Τι είναι αυτό το οποίο σκέφτηκες το πρωί, φεύγοντας από το σπίτι και βλέποντας, όπως μου λέγες νωρίτερα, τη φωτογραφία του μικρού Στάθη? Ότι ίσως σήμερα όλα θα τελειώσουν. Ίσως. Να βάλει ο Θεός το χέρι του. Θα δικαιωθώ εγώ και ο γιος μου. Πρώτα από αυτός. Εγώ είμαι στη δεύτερη μοίρα. Ο 5χρονος τότε Στάθης κατασπαράχτηκε κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια σου και αυτή η εικόνα εικάζω ότι δεν μπορεί να σβήσει με μια γόμα
στην πορεία του χρόνου. Γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτό το ζεις κάθε μέρα, το σκηνικό. Είναι το χειρότερο να βλέπεις αυτές τις εικόνες που έζησες εκείνη τη μέρα, καθημερινά, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο. Να μην το ζήσει κανένας γούνιος. Ο σταυρός αυτός δεν είναι απλά μόνο για να σε φυλάει που φοράς, σωστά? Όχι. Σημαίνει κάτι. Είναι σταυρωμένο στο όνομά μου, στο Άγιο Γιώργος. Πίστη και πάλι. Πίστη. Μόνο αγκάθια, μόνο προβλήματα. Αναφέρομαι στην κακοποίηση, την οποία υπέστης από τον σύζυγό σου. Έτσι. Ναι, ναι, έτσι ισχύει. Δεν ήθελα να βλέπει το παιδί μου πώς κακοποιείται η μάνα του. Γιατί μπορεί να υπήρχε και χειρότερη εξέλιξη από τη μεριά του πρώην σύζυγου κατά το παιδιού. Δεν μπορούσα να ξέρω αυτό τις εξελίξεις, γι' αυτό πήρα απόφαση κάποια στιγμή ότι τέλος φτάνει. Και αν ο Στάθης με ένα μεταφυσικό τρόπο μας άκουγε αυτή τη στιγμή, τι θα του λέγες? Αχ, μωρέ αγάπη. Δήμητρα, σε είδα να συγκινήσει ένα... Πολύ. Και θεωρώ κι εγώ, σαν μαμά πεντάχρονου αγοριού, ότι... Πέρα από δικηγόρος, να έχεις την ιδιότητα. Πρώτα απ' όλα, μανούλα. Ναι. Ότι το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν δεν χωράει ούτε σε λέξεις, ούτε σε συναίσθημα. Mm-hmm. Αγάπη, ο σταυρός είναι ο δικός σου σταυρός. Έτσι. Καρδιά μου. Μεγαλύτερο σταυρό δεν υπάρχει. Ελπίζω να δικαιωθείτε. Ζήση μου, εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα αυτά. Να δούμε τι λέει και η άλλη πλευρά για να είμαστε έτσι σωστοί με όσα πρέπει. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Να πω μόνο ως μήνυμα ότι εμείς υπομονή έχουμε μέχρι τέλους. Να είναι σίγουροι κάποιοι γι' αυτό. Είναι σημαντικό. Αγάπη μου. Ναι, Ζήνα. Ξέρεις. Είσαι μέσα στην καρδιά μου. Και νομίζω ότι θα έρθει η στιγμή που αυτός ο σταυρός θα γίνει λίγο πιο φωτεινός. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ελπίζουμε όλοι γι' αυτό. Θα έχει άλλη λάμψη. Να δούμε τι λέει και η άλλη πλευρά, ο κύριος Νίκος Βασιλιάδης, δικηγόρος των κατηγορουμένων. Υπήρχαν προσωπικές εγκλήσεις σε βάρος μου από τον πρόεδρο της έδρας, γι' αυτό και καταθέσαμε σήμερα έτσι εξαίρεσης. Το αποκορύφωμα ήταν ότι στις αντεγκλήσεις αυτές και τις διαμαρτυρίες δικές μου για τη διαδικασία, ζήτησε την αποβολή μου, υπάρχει ένα τραγικό συμβάν. Η απώλεια ενός πεντάχρονου παιδιού, το οποίο πραγματικά μας συντρίβει όλους. Το ζήτημα είναι να αναζητήσουμε την αλήθεια. Και υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία απλοϊκή εκδοχή είναι ότι φταίνε, γιατί προφανώς το γεγονός επίθεση είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Εκείνο που είναι το ζήτημα είναι το γιατί δικάζονται οι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία εξαμελίας. Και μάλιστα υπάρχει και πρόταση από την πολιτική αγωγή να μετατραπεί το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το ζήτημα είναι λοιπόν γιατί πέθανε αυτό το παιδί. Και εδώ εμείς εκείνο το οποίο έχουμε προβάλει τον ισχυρισμό είναι ότι υπάρχει διακοπή αιτιόδους συνδέσμου. Γιατί το παιδί πέθανε ακριβώς επειδή δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα και όπως έπρεπε να αντιμετωπιστεί στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Έχουμε ζητήσει από το νοσοκομείο και δεν μας έχει δοθεί να μας πούν ποιοι ήταν παρόντες κατά τη συγκεκριμένη εφημερία, ποιοι χειρίστηκαν το περιστατικό. Ζητήσαμε αυτό το φύλλο νοσηρίας από το τμήμα επιγόντων τη συγκεκριμένη μέρα και μας εστάλει ένα φύλλο το οποίο ήταν όλα τα περιστατικά δακτυλογραφημένα πλην του συγκεκριμένου περιστατικού που ήταν γραμμένο στο χέρι, προφανώς συντασσόμενο εκ των υστέρων. Ζητάμε αντιπαράσταση του ιατροδικαστή που έγραψε μια περίληψη ιατροδικαστικής έκθεσης δύο σελίδων με τον κορυφαίο ιατροδικαστή, τον οποίο έχουμε ως μάρτυρα υπεράσπισης και τον καλλιτέχνα της Ελλάδας, τον κύριο Τσούγκα, ο οποίος κατά την δική του ερμηνεία και ιατρική άποψη θεωρεί
ότι αν το παιδί αντιμετωπιζόταν εξ αρχής με μετάγγιση αίματος, τραχιοστομία κτλ. Τώρα θα ζούσε. Μάλιστα. Αυτά λέει η άλλη πλευρά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα έρθουμε με αυτά τα δύο θέματα που θα δείτε αποκλειστικά για τη δική μας εκπομπή. Και επειδή μου λένε ότι το τηλεφωνικό κέντρο γίνεται χαμός, λίγο υπομονή. 2-12-2-12, 73-50 και 51 για την κλήρωση του βιβλίου. Μία είναι η γογούλα και πρέπει να το σηκώνει και να είναι και ευγενική. Να μην αγενείς, να λέτε το όνομα και να σας το κλείνει. Η γογό πάντα είναι ευγενική. Η γογό είναι πάντα ευγενική. Τόσα χρόνια παρέα. Παρακαλώ, διαφημίσεις. Σοκαρισμένη η εκκλησία από την πρωτοφανή επίθεση με βιτριόλι αρχιμανδρίτη κατά 7 Μητροπολιτών στη Μονή Πετράκη. Αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο ο ιερομόναχος. Τι απαντά ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων στην εκπομπή στους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου κληρικού. Αποστολή στην Κοζάνη, απευθεία σύνδεση με τα δικαστήρια. Απίστευτο, 99χρονος κατηγορείται πως αποπειράθηκε να βιάσει 50χρονη που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στο σπίτι του στο Βόλο. Πώς περιγράφει αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής μας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε η γυναίκα που κατέθεσε μήνυση εναντίον του ηλικιωμένου συνταξιούχου αστυνομικού. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις και τώρα θα πάμε στην... Είναι δύο αποκλειστικά θέματα που θα δούμε σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής. Το πρώτο αφορά στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βερίας, που μιλά μόνο στη δική μας εκπομπή αποκλειστικά και στο Στρατή Λιμνιό. Έχεις κάποιο ρεπορτάζ να μας πεις πριν τον ακούσουμε? Καταρχάς να πούμε την είδηση ότι τελικά πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Δευτέρα θα απολογηθεί ο συγκεκριμένος κληρικός, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Του έχει ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης κατά συρροή, όχι για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Και νομίζω ότι πλέον όλο το ενδιαφέρον θα στρέφεται στην απολογία του τη Δευτέρα, αλλά και στην υπερασπιστική γραμμή την οποία ήδη χαράζει, επικαλούμενος να υπενθυμίσουμε ψυχολογικά προβλήματα. Γι' αυτό άλλωστε και όταν βγήκε έξω είπε δεν ήξερα ότι θέλω να προκαλέσω κακό. Χωρίς ράσα. Είναι κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στον εισαγγελέα που του άσκησε την ποινική δίωξη. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το οποίο θα αποκαλύψουμε την Κυριακή στην εφημερίδα έχει να κάνει με τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε ο συγκεκριμένος κύριος από το Συνοδικό Δικαστήριο. Πρέπει να πούμε ότι ήταν 9 κατηγορίες, είναι βαρύτατες κατηγορίες, γίνεται λόγος για υπεξαιρέσεις, ότι έκλεβε τα λεφτά του ταμείου, του παγκαριού, ότι είχε κλέψει τα λεφτά ακόμα και για μία κολυμπήθρα. Και πρέπει να πούμε ότι μέσα στη δικογραφία υπάρχουν και μηνύματα τα οποία έστειλε τον Μάιο του 2019 στον Μητροπολίτη Τρυπόλεως Λιβύης, απειλητικά μηνύματα τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φυσικά δεν συνάδουν με το προφίλ ενός ιερέα. Πάντως να πούμε ότι ο Μητροπολίτης Βερίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας Παντελεήμων, μιλά στην εκπομπή μας και είναι πολύ σημαντικό γιατί όταν στους αρχιερείς σηκώθηκε όρθιος, ρώτησε αν σας έχει βάλει ο Μητροπολίτης Βερίας για να πάρετε αυτή την απόφαση. Ενώ του είπαν όχι, ξανασηκώθηκε όρθιος και είπε «Σας έχει βάλει, σας ρωτάω για τελευταία φορά». Και μετά έβγαλε τα δύο μπουκάλια με το καυστικό υγρό και τα πέταξε στους αρχιερείς. Δηλαδή, αν θες, Πέτρο, να συμπληρώσω όσο έδωσε το ρεπορτάζ, διεκδικεί την ανικανότητα προς καταλογισμό. Γι' αυτό χθες είπε ο δικηγόρος στο άρθρο 34 του ΠΚ, κυρία Παπαθεοδόρου. Γι' αυτό και όταν βγήκε χθες, είπαμε θα πάει 48 ώρες, είπαμε στο θερμοκρατήριο. Ούτε μια-δύο ώρες δεν το κρατήσαμε. Φύγε από εδώ, άνθρωπε μου. Πήγαινε να δώσει εξηγήσει στη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε? Το μήνυμα που βγήκε έξω και λέει δεν ήξερα ότι θα προκαλέσει τέτοιο κακό, τι είναι? Είναι ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης διάταξης που λέει ότι αυτός ο δράστης συμπεριφοράς βίαιης προς στιγμή δεν έχει ικανότητα να κατανοήσει την πράξη ή τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει ο ίδιος. Mm-hmm. Άρα το μήνυμα του ήταν προφανώς στον δικηγόρο του μια οδηγία για να πει αυτά που θα υποστηρίξουν στο 34 ΠΚ. Προσπάθησε να χτίσει τον υπερασπιστικό ισχυρισμό προφασιζόμενος ότι είχε αδυναμία προς καταλογισμό. Για να πέσει πιο μαλακά. Έτσι ακριβώς. Πάντως, εγώ βλέποντας το κατηγορητήριο το οποίο αντιμετώπισε στο Συνοδικό Δικαστήριο, πραγματικά φρίτω. Είναι φρικιαστικά αυτά τα οποία του καταλογίζονται. Είναι δημόσια αυτά που μας έλεγε τώρα. Θα σου πω κάτι. Γιατί τα κρατάκια για την ΜΠΑΜ της Κυριακής. Θα σου πω κάτι χαρακτηριστικά. Θα πω κάτι χαρακτηριστικά. Κάσε το ΑΜ για την Κυριακή. Θα πω κάτι χαρακτηριστικά για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Ότι σύμφωνα με την δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί, ο άνθρωπος αυτός φέρεται να πήγαινε δύο φορές το μήνα σε πολύ γνωστά ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, όπου προχωρούσε σε χρήση ναρκωτικών ουσιών και δίκοκαίνης και στη συνέχεια λέγεται ότι συνευρίσκεται ερωτικά
παραφύσει με άλλους άνδρες, μεταξύ άλλων. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το οποίο σου έλεγα και νωρίτερα, τα απειλητικά μηνύματα τα οποία έχουν καταγραφεί και έχουν σταλεί από το δικό του κινητό προς διάφορους Μητροπολίτες. Εδώ πάντως να ακούσουμε τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βερίας, Παντελεήμων, τι λέει για πρώτη φορά αποκλειστικά στην εκπομπή μας. Γιατί μέχρι στιγμής μια ανακοίνωση από το γραφείο τύπου έχει βγει, αλλά μιλά στην εκπομπή μας και στο Στρατή Λιμιό. Παρακαλώ. Είναι τεράστια τιμή μας που μας μιλάτε και γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε έτσι δύο λόγια μόνο. Το τι συνέβη με τον ιερέα το έχει μάθει όλος ο κόσμος. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι εμείς τον πήραμε, δεν είναι δικός μας κληρικός, είναι από άλλη περιοχή και από άλλη Μητρόπολη. Είχε, όπως μου είπε ο Μητροπολίτης, ανάγκες οικογενειακές, είχε πεθάνει ο πατέρας του και η μητέρα του ήταν μόνη και ήθελε να έρθει προς τη Βόρεια Ελλάδα. Το έκανα αυτό, τον πήρα, που ρώτησε αν είναι καλός άνθρωπος, αν έχει προβλήματα, μου είπανε όχι, εγώ τον πήρα. Από εκεί και πέρα, όταν άρχισαν τα προβλήματα στην ενορία του, δεν είχα τίποτε γραπτός. Προφορικά μπορεί να λέει και ο ένας και ο άλλος. Όταν όμως διαπιστώθησαν από την ασφάλεια αυτές οι βαριές, τα βαριά παραπτώματα και μου ήρθανε γραπτός, σχημάτισε το φάκελο, ο φάκελος πήγε στο επισκοπικό, από εκεί στη σύνοδο και έγινε ό,τι έγινε. Αυτά καλά κάθε κατηγορούμενος μπορεί να λέει τι δουλειά έχει η Μητρόπολη. Τα ναρκωτικά που πήγαινε και αγόραζε αυτό. Ή τα χρέη που έκανε στην ενορία του έχει δουλειά η Μητρόπολη. Ή που έπαιρνε δανεικά από τον ένα και τον άλλο έχει ανάμειξη η Μητρόπολη. Νομίζω ήταν ξεκάθαρος ο σεβασμιότατος, γιατί και εκείνος βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, αλλά έκανε την υπομονή του για να πάρουν όλα την νόμιμη διαδικασία. Είναι δύσκολα, Τένια μου, Δήμητρα, αλλά πραγματικά πρέπει να έχεις πολύ υπομονή, γιατί υπάρχει το συνοδικό δικαστήριο, γιατί υπάρχει το ποινικό δικαστήριο και πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του ως ήθιστε. Πάντως, το να μπαίνεις μέσα με δύο λίτρα από καυστικό υγρό και να σηκώνεσαι όρθιος πάνω, παρουσία των τριών δικηγόρων σου από το γραφείο του κυρίου Προβατά, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα γραφεία της Θεσσαλονίκης, να εκθέτεις αυτούς τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου εκείνη την ώρα, να το ρίχνεις και να νομίζει ο ένας εκ των τριών δικηγόρων ότι ήταν αγιασμός για να τους προσβάλλει, για να πει στον αγιασμό που πείτε μου την αλήθεια. Αλλά φαίνεται ότι τελικά όταν είδε να παίρνουν φωτιά και ο κύριος Προβατάς να λούζεται και εκείνος με κάποιες πιτσιλιές από καυστικό υγρό και να έχει τραύμα εδώ, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή υπήρξαν όλοι θύματα εκείνη τη στιγμή μέσα, Δήμητρα. Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό, αλλά όπως ανέφερες, Ζήνα, πολύ πολύ σωστά, αυτό που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι η θεσμική οδός της ποινικής δικαιοσύνης. Εκείνη θα καταγνώσει το αδίκημα και εκείνη θα επιβάλλει και την πρέπουσα ποινή. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τώρα να πάμε στο Δημήτρη Μαρέδη, καθώς στα γραφεία της εκπομπής ήρθε ένα τηλέφωνο και σε μένα προσωπικά, στα δικά μου social media. Ήρθα από την περιοχή του Βόλου, όπου εκεί το newspaper.gr έχει καλύψει αυτή την υπόθεση, όμως η συγκεκριμένη γυναίκα ήθελε να μιλήσει στη δική μας εκπομπή. Δημήτρη μου, τη συνάντησες, τη βοήθησες και περαιτέρω, όμως τι έχει συμβεί με τη συγκεκριμένη γυναίκα, γιατί πραγματικά εκεί είναι το ενδιαφέρον. Ναι. Την προπερασμένη Τρίτη, λοιπόν, Ζήνα, η γυναίκα πάει για δεύτερη μέρα στη δουλειά που είχε βρει σε ένα χωριό λίγο έξω από τη Λάρισα. Εκεί, λοιπόν, στο σπίτι ενός ηλικιωμένου για να τον φροντίσει, να του κάνει τις δουλειές μέχρι το απόγευμα που έφευγε για το σπίτι στο Βόλο. Ήταν μία από τις δουλειές που έψαχνε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πήρε μία εφημερίδα, κοιτούσε τις αγγελίες, τέλος πάντων τη βρήκε. Πάει στο σπίτι, ξεκινάει να κάνει τη δουλειά η γυναίκα αυτή, να συγγυρίζει το σπίτι, να πλένει τα πιάτα, να ετοιμάζει το φαγητό. Κάποια στιγμή ο 91χρονος, 91 ετών άνθρωπος αυτός, προσέξτε το, ιδιοκτήτης του σπιτιού, βγαίνει από το μπάνιο φορώντας μόνο το εσώρουχο και της επιτίθεται ερωτικά. Μάλιστα ασελγεί επάνω της λίγα λεπτά αργότερα. Η γυναίκα σοκαρισμένη σηκώνεται και φεύγει, παίρνει το λεωφορείο της γραμμής σαν τρελή έξω στο δρόμο, γιατί αντιλαμβάνεστε όλοι σε τι κατάσταση βρισκόταν, και έρχεται στο Βόλο. Πηγαίνει στην αστυνομική διεύθυνση και καταθέτει μήνυση εναντίον του εργοδότη της. Μας λέει πολλά και χρήσιμα πράγματα για να καταλάβουν όλη την εξέλιξη της υπόθεσης. Είναι μια βασανισμένη γυναίκα, η αλήθεια είναι. Έψαχνε πάρα πολύ καιρό για δουλειά. Τη βοήθησες κιόλας, Δημήτρη μου. Και να πούμε ότι μέσω της εκπομπής σου τη βρήκαμε και δικηγόρο. Και μπράβο στην εκπομπή.
της βρήκαμε δικηγόρο για να μπορέσει να παρακολουθεί την υπόθεση, γιατί η γυναίκα δεν διαθέτει τα απαραίτητα χρήματα για να το κάνει αυτό, ενώ είμαστε σε επαφή προκειμένου μέσα στην εβδομάδα να την αποκαταστήσουμε και επαγγελματικά. Είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο, Δημήτρη, γιατί έχεις έτσι για κι αλλιώς αυτό το ανθρώπινο. Όχι, όχι, σε σένα, γιατί εσύ τα φρόντισες αυτά. Αλλά, Πέτρο, να την ακούσουμε και αμέσως μετά να δούμε τι ισχυρίστηκε η άλλη πλευρά. Τη γνωρίζεις? Έχω κάτι κατά νου. Παρακαλώ. Έψαχνα θεσσαλικές αγγελίες. Βρήκα τη δουλειά. Όντως με πήρε τηλέφωνο, πήγα για δουλειά. Μιλήσαμε, του λέω, εντάξει, δεν μπορώ να σηκώσω πολλές βαριές δουλειές, γιατί έχω κάνει ένα χειρουργείο από καρκίνο εδώ και λίγους μήνες. Μου λέει, όχι, δεν χρειάζεται, μόνο το σίδερο, πλυντήριο, μαγείρεμα και το στρώσιμο. Ωραία, εντάξει, είχα κανονικά τις 14 μέρες, δούλεψα, έκανα τις δουλειές μου, έβαλε το πλυντήριο. Τη δεύτερη μέρα πάλι τη ίδια. Έπεσε το μεσημέρι για ύπνο, σηκώθηκε, πήγε στο μπάνιο του και ήρθε με το εσώριχο γυμνός και με έριξε πάνω στο κρεβάτι. Βγήκε από το μπάνιο δηλαδή, ναι. Ήταν μόνο με το εσώρουχο και ήρθε κατευθείαν επάνω σας. Ναι. Σας είπε κάτι εκείνη την ώρα? Όχι, απλώς μου αρέσει και μου λέει, μου αρέσουν οι δυνατούλες γυναίκες. Τελείωσε επάνω μου, με λίγα λόγια. Και σκώθηκα και έφυγα. Ας έλγησε επάνω σας. Ναι. Εσείς φύγατε. Πήγατε μετά στην ασφάλεια του Βόλου? Ναι, και έκανα την καταγγελία μου. Mm-hmm. Και ευτυχώς που με είδε ο οδηγός που ήμουν ταραγμένη με τις βαλίτσες και σταμάτησε διαφορετικά, ούτε και το λεωφορείο έβλεπα από την ταραχή. Όταν του είπατε ότι θα κάνετε καταγγελία για το περιστατικό, τι σας απάντησε? Γυρίζει και μου λέει, εμένα το συνάφι μου θα υποστηρίξει, γιατί είμαι πρώην αστυνομικός, εσύ δεν πρόκειται να κάνεις, να καταφέρεις τίποτα, όπου και να πας, μου λέει. Λέω, τουλάχιστον πλήρωσέ μου τα δύο μεροκάματα. Όχι, μου λέει, δεν σου ανήκει τίποτα, μου λέει. Δεν πήρατε ούτε ένα ευρώ? Ούτε ένα ευρώ. Εσείς προλάβατε και τον φωτογραφίσατε έτσι όπως βγήκε από το μπάνιο με το κινητό σας τηλέφωνο? Έβγαλε την ταυτότητά του. Βγάλατε την ταυτότητα? Ναι, για να έχω τα στοιχεία να τα δείξω στην αστυνομία. Και σας είπε ότι δεν τον επηρεάζει αυτό επειδή είναι πρώην αστυνομικός. Ναι. Ψάχνατε καιρό για αυτή τη δουλειά? Γενικώς ψάχνω, έχω καιρό που ψάχνω δουλειά. Ο άνθρωπος αυτός ήταν 91 ετών. Είναι 91 είναι. Ετών. Και οδηγεί και αυτοκίνητο. Είναι όλα καταγραμμένα στην ασφάλεια. Δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας, κάποιο κινητικό πρόβλημα? Ήτανε... Όχι, όχι. Λίγο τον μπαστούνι κάπου έχουν τα πόδια του λίγο. Οδηγούσε κανονικά. Πήγα στην ασφάλεια του Βόλου. Εντάξει, μου βοήθησαν, δεν μπορώ να πω τα παιδιά μου. Φερθήκαν όμορφα. Κι άλλοι μου είπαν ότι το βγήκε στην εφημερίδα. Πήρα κάποιον δικηγόρο τα έξοδα πολλά για να πάει να πάρει την δικογραφία από εκεί. Άρα εσείς έχετε μείνει μόνο στην καταγγελία? Δεν έχετε προχωρήσει στην κατάθεση μήνυσης γιατί δεν έχετε χρήματα? Η μήνυση έγινε. Έγινε από την ασφάλεια του Βόλου. Δεν έχετε χρήματα για να παρακολουθήσει την υπόθεση κάποιος δικηγόρος δικό σας? Ναι. Τι περιμένετε? Να μην ξαναβρεθεί άλλη γυναίκα, γιατί έμαθα ότι έβαλε πάλι αγγελία. Ψάχνει γυναίκα για δουλειά. Συνελήφθη ο συγκεκριμένος? Έτσι έμαθα. Έχετε περάσει και δύσκολα? Έχετε μείνει ακόμα και στο δρόμο? Ναι. Λόγω που μετά το χειρουργείο που δεν είχα να πληρώσω τα ενίκια. Τι περίοδο ήταν αυτή για σας? Ήταν η χειρότερη. Οικογένεια έχετε? Ναι, είμαι χωρισμένη. Παιδί? Έχω τρία χωρί. Το είπατε στα παιδιά σας? Όχι, δεν είπατε τίποτα στα παιδιά. Για αυτό το θέμα. Δύσκολη υπόθεση. Ολοκλήρωσε πάντως. Δύσκολη υπόθεση, γιατί θα πρέπει αυτή η καταγγελία για μένα πρέπει να βοηθηθεί αυτή η γυναίκα, να έχει έναν υπερασπιστή, έναν νομικό υποστηριχτή, κύριε Παπαθεοδόρου, γιατί πρέπει να διαλευκανθεί. Αφορά έναν άνθρωπο ηλικίας 91 ετών, mm-hmm. που αν αυτή η καταγγελία είναι άδικη, είναι πολύ σοβαρό για τον ίδιο και την οικογένειά του. Προφανώς θα έχει οικογένεια ο άνθρωπος. Αν όμως αυτή η καταγγελία δεν είναι ψευδής ή υπερβολική. Όχι, τι ψευδής, είναι το φως της δημοσιότητας. Απλώς η γυναίκα θα πάει παρακάτω. Δεν αμφισβητούμε τη γυναίκα. Α. Λέμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να διαδευκαθεί αυτή η υπόθεση, να μην περάσει έτσι. Γιατί και στη μία περίπτωση. Μια αδύναμη γυναίκα που ξέρει ότι έχει ανάγκη οικονομική. Να υποστηριχτεί από τη στιγμή που θεωρούμε. Εγώ δεν αμφισβητούμε. Να τα κανονικά MeToo. Μα πρέπει να τα λέμε, να κρατάμε αποστάσεις στον αέρα. Γιατί μπορεί να μας πούνε οτιδήποτε υποστηρίζουμε μία ή άλλη πλευρά, προς Θεού. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε, γιατί είναι μια υπόθεση που για μένα, για τους ανθρώπους που θα την αναλάβουν, θα χρειαστεί και τεχνικό σύμβουλο και η ιατρική γνωμάτευση σχετικά. Δεν είναι μια απλή υπόθεση που θα τη συζητάμε μόνο στις παρέες. Να ρωτήσω κάτι, Δημήτρη, μισό λεπτάκι. Αυτός ο άνδρας πέρασε από κάπου, δηλαδή έδωσε κατάθεση, έγινε κάτι? Βεβαίως. Συνελήφθη αμέσως μετά την καταγγελία από τους αστυνομικούς, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, στον ανακριτή. Μάλιστα, του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα.
έχει οριστεί φυσικά. Τι ισχυρίστηκε, ξέρουμε καθόλου? Ότι είναι ψευδής η καταγγελία. Είναι αυτό. Μάλιστα. Ναι. Ως εκεί δηλαδή. Ίσως δεν είπε. Ίσως όμως, να το πω αυτό, παρουσία και της κυρίας Παπαθεοδόρου, που αν κάνω λάθος φαντάζομαι θα με διορθώσει αμέσως, με την εναρμόνιση του ελληνικού μας των θεσμών και του δικαίου, με τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, τόσο η αποπλάνηση, όσο και η ασέλγεια, περιλαμβάνουν και άλλου είδους συμπεριφορές που μέχρι και πριν το 19 δεν περιλαμβάνονταν στην περιγραφή μιας ασέλγειας, η αποπλάνηση ακόμα και του βιασμού. Ακριβώς. Όπως ήρθε και η συνένεση και οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς. Και ουσιαστικά να πούμε ότι κάθε γενετήσια πράξη είναι ίση σημασίας και με τη συνουσία. Έτσι. Και γενικότερα θα πρέπει να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, όπως αναφέραμε και πριν, συγκεκριμένη υπόθεση και προς παραδειγματισμό. Γιατί υπάρχει έκρηξη κρουσμάτων, βιασμών και βίας. Δηλαδή, μπορεί να μην αυτό φαντάζονται οι φίλοι τηλεθεατές, άντρες και γυναίκες, αλλά να είναι συγχειρονομίες, συμπεριφορές που περιγράφονται όμως στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης. Είναι ασφυγής πράξη. Η ηθοποιία και ο εναγκαλισμός και η καταφύληση. Οι περιπτώσεις μας λέει, κύριε Παπαθεοδόρου. Είναι αναμενόμενο αυτό το οποίο είπε ο Δημήτρης, ότι δεν προφυλακίσει ο άνθρωπος αυτός, γιατί είναι σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Δηλαδή θα ήταν πολύ δύσκολο για κάποιον να τον προφυλακίσει. 91. Αυτό είναι και ο λόγος. Παρ' όλα αυτά όμως έκανε την πράξη όπως ισχυρίζεται η συγκεκριμένη γυναίκα. Φέρεται να έκανε την πράξη. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσουμε δευτερόλεπτα, επειδή τρέχει το ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια της εκπομπής στην Αλόνισο, να πούμε ότι χθες η μητέρα της Καρολάιν επισκέφθηκε τον τάφο της κόρης της για πρώτη φορά μετά από αρκετές ημέρες. Βρισκόταν εκεί τα τηλεοπτικά συνεργεία και δεν ήθελε να βγει από το σπίτι. Πήγε για πρώτη φορά χθες. Και να πούμε ότι έχουμε μια εξέλιξη με αφορμή την αγορά ενός οικοπαίδου. Φαίνεται δηλαδή ότι 9 μήνες πριν τη δολοφονία της Καρολάιν, το ζευγάρι έψαχνε για σπίτι. Έψαχνε να αγοράσει σπίτι. Δεν έβρισκε ένα διαμέρισμα έτσι όπως το ήθελε Ζήνα και αποφάσισε να κατασκευάσει ένα σπίτι, να αγοράσει ένα οικόπεδο και να χτίσει ένα σπίτι. Μάλιστα βρέθηκε αυτό το οικόπεδο, είναι στη Διόνυ Πικερνίου. Κόστησε 55.000 ευρώ. Να σου πω ότι τις 50.000 ευρώ για την αγορά του οικοπέδου τις έδωσε η μητέρα της Καρολάιν, οι γονείς καλύτερα της Καρολάιν. Υπήρχε οποίο, μια κατάθεση για την κόρη τους, για το παιδί τους, να πάρουν αυτό έτσι, το οικόπεδο. Να βοηθήσουν, παρότι το οικόπεδο γράφτηκε στο όνομα του Μπάμπη Αναγνωστόπου. Εδώ δίπλα μας. Ακριβώς πίσω μας. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μου. Πολύ σημαντική είδηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα πάμε σε κάτι που θέλω να το δείτε και του χρόνου θα κάνουμε περισσότερα τέτοια ρεπορτάζ, καθώς ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, αυτό ο ταλαντούχος μουσικοσυνθέτης, κάνει μια παράσταση με αφορμή τη ζωή του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Mm. Πολλοί ηθοποιοί κοντά του. Εμείς ήμασταν στις πρόβες. Μας μιλάει και ο Μαυρίκιος για δικά του έτσι, προσωπικά διλήμματα. Να τον δούμε. Η σιωπή δεν είναι χρυσός όταν μιλάμε για bullying, ρατσισμό, ξενοφοβία. Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου μέσα από τη μουσικοχορευτική θεατρική παράστασή του «Η σιωπή δεν είναι χρυσός» αναφέρεται στον αδικοχαμένο Βαγγέλη Γιακουμάκη, που το όνομά του ταυτίστηκε με τη λέξη bullying, αλλά και στην επίθεση που δέχτηκε και ο ίδιος σε πολλές φάσεις της ζωής του. Δεν μπορούσα να μην ταυτιστώ με αυτό το παιδί, με το Βαγγέλη Γιακουμάκη, όπως και με άλλες υποθέσεις που ήρθαν στην επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια. Και εκεί που πραγματικά συγκινούμε είναι όταν βρίσκω τόσα πολλά κοινά σημεία με αυτό το παιδί στη δική μου ζωή, με τη δική του, και τόσο διαφορετικά στον τρόπο της έκβασης αυτής της ιστορίας, πώς εγώ κατάφερα πραγματικά με την αγάπη και τη στήριξη των γονιών μου, αφού όμως είχα το θάρρος να τους μιλήσω. Ξέρω πολύ καλά ότι και οι γονείς του Βαγγέλη και άλλων παιδιών ενώ θέλουν να βοηθήσουν και να είναι πραγματικά κοντά τους, όταν το παιδί δεν μιλήσει, και αυτός είναι και ο λόγος που αποφάσισα να βγάλω αυτή την παράσταση σε περιοδία αυτό το καλοκαίρι, τότε είναι πολύ δύσκολο από μόνος του να μπορέσει να το διαχειριστεί. Εγώ το έζησα σε όλες τις φάσεις της ζωής μου. Από πολύ μικρός, από το δημοτικό μου και όλα. Για τα κιλά σας αρχίζει. Για τα κιλά μου. Αργότερα στο γυμνάσιο που άρχισε να
τραγουδάω και να ξεχωρίζω στις σχολικές γιορτές. Θυμάμαι συγκεκριμένα, αναφέρεται και στο έργο, ήταν μια σχολική γιορτή που θα έπαιζα, θα τραγουδούσα και είχαν πάει και πήραν και μου σπάσαν το πιάνο μου. Θυμάμαι στο Λύκειο να γίνονται, να με χτυπάνε, να με κοροϊδεύουν. Υπήρξε ένα πολύ, έτσι, ένα περιστατικό που με σημάδεψε πάρα πολύ έντονα στο στρατό, σωματικού, έτσι, βιασμού, που προσπάθησε ένα παιδί, τέλος πάντων, να μου επιβληθεί. Και αυτό το παιδί, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ήρθε σε συναυλία μου. Μου συστήθηκε, εγώ δεν τον αναγνώρισα. Μου είπε ποιος είναι και μου ζήτησε συγγνώμη. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε άνθρωπε, δεν σε θέλουμε στην παρέα μας. Όταν γίνεις κανονικός άνθρωπος σαν εμάς, το συζητάμε. Χάσου από τα μάτια μας, χοντρέ! Κύριο παιδό! Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου με 15 νέους σπουδαστές σε σχολή υποκριτικής ανεβάζει την παράσταση που είχε κάνει και πριν από 2 χρόνια. Παίξαμε το έργο λοιπόν 2 σεζόν στο θέατρο και με σπουδαίους πρωταγωνιστές, με τον Πασχάλη τον Τσαρούχα, την Ελευθερία Τυρίγου, τον Σπύρο τον Μπιμπίλα, και είπαμε αυτά τα πράγματα πολύ πριν. Ευχαριστώ πάρα πολύ το ΙΕΚΑΛΦΑ, μου έχει σταθεί σε όλη αυτή την περιοδία. Ανάμεσα στους σπουδαστές και μία μητέρα με την κόρη της που ίδια βίωσε τον μπούλινγκ από τον περίγυρό της. Θυμίζει πάρα πολύ τα παιδικά μου βιώματα. Και είμαι πολύ συγκινημένη. Α, είχες και εσύ βίωμα bullying. Δεν είναι ευχάριστα, αλλά μέσα από αυτό δίνω κι εγώ μια όθηση στα παιδιά που έχουν περάσει και περνάνε σε αυτή τη θέση να καταφέρουν και να κατανεύουν ψηλά και να μπορέσουν να το ξεπεράσουν. Νιώθω πολύ μεγάλη συγκίνηση γι' αυτό και κάθε φορά που παίζω στη σκηνή έχω μνήμες από αυτό. Οι συμμαθητές του πρέπει να καταλάβουν τις επιπτώσεις της βίας και του εκφοβισμού. Δυστυχώς είναι πολύ επίκαιρο το έργο σε όλες τις τομείς, από το σχολείο μέχρι τη δουλειά. Ελπίζω κάποια στιγμή να σταματήσει το bullying που γίνεται. Είναι τιμή μου που συμμετέχω σε αυτή την παράσταση. Ελπίζω μέσα από αυτή τη δουλειά πολλά παιδιά να μιλήσουν. Πιστεύω ότι το bullying δεν έχει ηλικία. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εκπομπή σας, στη Ζήνα, την αγαπημένη μου, που πάντα μας δίνει ένα βήμα όταν έχουμε να φωνάξουμε κάτι. Και αυτή τη στιγμή φωνάζουμε. Φωνάζουμε και λέμε: η σιωπή δεν είναι χρυσός. Η παράσταση ξεκινά την περιοδία της σε όλη την Ελλάδα από το Σάββατο 26 Ιουνίου. Άλλο ένα παιδί, έρημο κορμί. Άλλο ένα θύμα φεύγει. Δεν αντέχει πια στα πόδια να και Κύπριος και φωνάρα. Η Κύπρος έχει φωνάρες, αλλά και φοβερός στη σύνθεση κτλ. Και, και θεατρικός παραγωγός. Λοιπόν, τώρα πάμε στο κορίτσι μας, την Εύα Παρακεντάκη μας, που σε 3 λεπτά θα μας κάνει τι, Ευάκι μου. Καρδιά μου. Καλησπέρα, καλησπέρα από Κρήτη. Σε 3 λεπτά και έχω την πιο εύκολη τυρόπιτα. Δεν θα το πιστεύετε, είναι πραγματικός χρόνος. Δεν έχω κάνει καμία απολύτως προετοιμασία. Ξέρω ποιος έφαγε την τυρόπιτα όμως. Θα τη βρείτε και στο Ζήνα Post. Θα τη φάει ο Νυριανάκης σήμερα την τυρόπιτα. Δεν είστε εδώ πέρα να σας ταΐσω. Αγάπη έχω πάρει μου. Λοιπόν ένα πολύ ωραίο φύλλο κρούστας, φρέσκο. Και έχω κόψει σε σχήμα στρογγυλό. Και το βάζω μέσα στο τηγάνι μου. Το τηγάνι μου το έχω ζεστάνει εγώ λίγο νωρίτερα. Βάζω 3 φυλλαράκια. 3 φυλλαράκια κάτω λοιπόν. Εντάξει. Εντάξει, κυρία. Βάζω τυρί. Βάζω τυρί. Θα μου πεις σε λίγο τα υλικά. Μην νομίζεις ότι τα έχω ξεχάσει. Δεν τα έχω ξεχάσει. Απλά θέλω λίγο χρόνο για την πιτούλα όταν θα λες τα υλικά. Και βάζω και πολύ ωραίο σαλάμι αέρος, γιατί εμένα μου αρέσει, παιδιά, το σαλάμι αέρος. Αυτή τη συνταγή και σένα, μου Δημητρά, την έδωσε φαλή. Ναι, εδώ οι γυναίκες θέλουμε το σαλάμι μας. Και λίγο μπούκοβο γλυκό, εντάξει. Και το μπούκοβό μας το θέλουμε. Μετά από πάνω σκεπάζω πάλι 3 φυλλαράκια και αυτό που κάνω και είναι σημαντικό είναι να έχω εδώ πέρα λίγο αυγό. Έτσι, μεγάλο. Α, θέλει και αυγουλάκι. Αυτή εδώ η δοσολογία που θα δείτε. Μην ξεχνάτε ότι και εσύ κυβέβα μαγειρεύατε κάποτε στο πρωινό καφέ με επιτυχία. Την δοσολογία που θα δείτε στην κάρτα υλικών για το αυγό και το γάλα είναι για 3 πιτούλες. Βάζω λίγο από πάνω και τώρα αυτό που θα κάνω είναι να τρυπήσω. Εντάξει. Για να πάει λίγο μέσα. Τώρα μπορείς να πεις την κάρτα υλικών, Ζηνάκι μου. Αυτό το ζυμαράκι από πάνω. Αν βλέπω, λέει. Αυτό το ζυμαράκι από πάνω είναι αγοραστό ή το φτιάχνεις?
Όχι, είναι φύλλο κρούστας. Ένα ωραία. Απλό, φρέσκο φύλλο κρούστας. Ωραία, τέλεια. Να δούμε λοιπόν την κάρτα με τα υλικά, παρακαλώ. 6 φύλλα κρούστας, 150 γραμμάρια διάφορα κίτρινα τυριά, 5 φέτες σαλάμι αέρος, ελαιόλαδο, 1 αυγό, 2 σφινάκια γάλα. Τόσο γρήγορα και απλά, εγώ τη γύρισα κιόλα στην πίτα μου. Κοιτάξτε να δείτε πόσο ωραία και ροδαλή είναι. Της δίνω 1,5 με 2 λεπτάκια και από αυτή την πλευρά. Σαν ομελέτα δηλαδή είναι εύκολο. Κοιτάξαμε όμως τώρα. Σαν ομελέτα. Είναι πολύ εύκολο. Είναι πραγματικός χρόνος, Ζήνα μου. Δεν έχει καμία προετοιμασία όπως άλλες φορές κάνουμε στην εκπομπή μας κάποια προετοιμασία τώρα. Σας την έχω έτοιμη. Να την εδώ. Θα την κάνω αύριο και θα την ανεβάσω στα social media της Ζήνας. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Εύκολο είναι. Με τα τυράκια της, τι ωραία που είναι. Κοίτα, τα τυράκια τι ωραία που λιώνουν μέσα. Και άκου και το φιλαράκι πώς κάνει. Άρα, κράτς. Όλα αυτά σε 3 λεπτά, έτσι. Όλα αυτά σε 3 λεπτά. Κάνεις μια πίτα στα γρήγορα, Είδατε πόσο νοικοκυρεμένο κορίτσι είναι όταν ξέρω ότι έχουμε πολλά θέματα, κάτι ωραίες συνταγές που σας βρίσκω. Εμείς δεν σε πιέζουμε, εσύ είπες να κάνεις αυτό, γιατί είναι εύκολο και το αγαπά πολύ ο κόσμος. Για να το πούμε στο zinapost.gr. Και να φύγουν από την κουζίνα σήμερα. Θα τη δουν τη συνταγή, αλλά έχει ζέστη, δεν είμαστε για μέσα. Αυτοί και άλλες. Είναι πανεύκολοι. Τα τρία αυτά τα πλώνεις, βάζεις το τυρί σου, βάζεις τα σαλάμια σου, βάζεις το μπουκοβό σου, τα ξαναβάζεις, βάζεις το αυγό και το γάλα και το αφήνεις. Τώρα αν βάλουμε και 2-3 υλικά παραπάνω πειράζει η Εύα μας. Δεν κάνουμε πίτσα. Όχι, μπορείτε εσείς αν θέλετε να δημιουργήσετε, να βάλετε μέσα και μανιταράκια, να βάλετε πραγματάκια τα οποία όμως... Αν χρειάζονται, θα μου τα έχετε σοτάρει λίγο. Φιλάκια! Σας αγαπάμε. Την άλλη εβδομάδα να βγούμε από θάλασσα. Φιλάκια, το ξέρω. Γεια σας. Τελευταία μας εμφάνιση παρέα. Από το 1 ως το 68, Δήμητρα. Να διαλέξω αριθμό. Ναι. Ένα. Έναν αριθμό. Ναι. Το 14. Το 14 γιατί? Μου ήρθε. Ναι, ακριβώς. Μουταυτσή Κατερίνα από Καβάλα. Εκεί έρχεται το βιβλίο μου με μεγάλη χαρά. Και αγάπη. Κατερίνα μου, τυχαία θα ανοίξει μια σελίδα και θα συναντηθούν τα συναισθήματά μας μετά τις διαφημίσεις. Φτάσαμε στο τέλος. Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να πέρασες όμορφα. Πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Και αυτό το βιβλίο από μένα για σένα με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλό τάξιντο να είναι. Ευχαριστώ, καρδιά μου. Τένια. Ευχαριστώ πολύ. Στο Επανειδήν. Στο Επανειδήν πέρασα πάρα πολύ ωραία σήμερα. 10 εκπομπές ακόμη έχουμε για να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Δήμητρα, θα το απολαύσει το βιβλίο της Ζήνας. Το εύχομαι και είμαι σίγουρη. Είναι σοφό, είναι καλογραμμένο, είναι πάρα πολύ ωραίο, συγκινητικό. Θα σου κάνει παρέα όταν δεν θα έχεις παρέα. Είναι πολύ όμορφο, πολύ ωραίο. Νομίζω είναι ο καθρέφτης σου. Θα το απολαύσω. Και πολλά άλλα. Στέργιος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς τη Δευτέρα, στις 12. Α, μπράβο, επίτηδες το είπα, γιατί την προηγούμενη... Το αύριο, Στέργιο. Πέτρο. Αδειμονώ, ξέρεις τι έρχεται. Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ θα κλείσω με τη Ζέτα. Παρακαλώ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που είναι η ελπίδα μας για έναν κόσμο γεμάτο ασφάλεια και υγεία.